Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή, αυτό θα μείνει κύριος ο καλύτερης, και πρέπει να το κάνω εδώ και θα κάνουμε μια πρώτη. Θα δούμε πού θα πάει. Θα ήθελα να πω το κύριο, μπορείς να το μιλούν πάρα πολλά χρόνια, για να μην την εργιάσει, είναι πολύ γνωστή, η γεραμή και αντιπροσωπεύει. Γιατί η γεραμή. Η γεραμή αντιπροσωπεύει μια σύνδεση, την οποία δεν προσθέτει να ανακαλύψει ότι υπάρχει, δηλαδή να ανακαλύψει ότι η σύνδεση υπάρχει. Γίνονται, αλλά είναι τόσο στιγμιαία, ώστε καταργείται κατά κάποιο τρόπο ο πρόεδρος. Δεν έχουμε πρόεδρο στο κέντρο. Το επίπεδο δεν έχουμε πρόεδρο, είναι κάτι ελάχιστο. Ο κεραμός τι σημαίνει, σημαίνει τη σύνδεση δύο πραγμάτων. Άρα, δύο πόδια. Αυτό σημαίνει ότι οι πόδια αυτοί αποτελούν το αντικείμενο. Δεν είναι ο κεραμός ο ίδιος, είναι οι συνθήκες του κεραμού. Δηλαδή το αντικείμενο το οποίο εγκαθίσατε και μας προβλήνει σε ένα αποτέλεσμα. Επίσης δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Είναι σε δύο εξαφανίσεις. Τελικά, νομίζω ότι αναφέρεται σε μια εξαφάνιση. Σε κάτι που δεν είναι. Αλλά το οποίο όμως είναι γεμάτο. Γιατί πάντοτε που υποτίθεται θα γίνει. Άλλο κεραμός είναι κάτι το οποίο περιμένουμε ότι θα συμβεί, γιατί υπάρχει εγκατάσταση. Η εγκατάσταση είναι εκεί. Με μόνο τη διαφορά ότι δεν ξέρουμε πώς και πώς. Υπότε. Και αυτό είναι το απρόοπτο. Γιατί αλλιώς θα ήταν μια μηχανική διαφορά. Στην διάρκεια της σημερινή υπάρχουν γεγονότα τα οποία έχουν μια μηχανική πρόκληση και δεν νομίζω πως αυτό είναι εκείνο το οποίο κατά κάποιο τρόπο είναι το πιο ενδιαφέρον. Νομίζω πως αυτές είναι περίπου οι βασικές ιδέες που σήμερα θα αναπτύξω. Ο Κωστής θα μας δώσει τη συνέχεια και ο καθηγητής. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε σήμερα. Η έκθεση αυτή και θα το δείτε και στο βιβλίο που βγάλαμε με τον Μανώλη, έχει κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή δεν είναι μόνο έργα, τα τελευταία έργα του Κωστή που έχει βάλει κεραυνούς. Αλλά προσπαθώ να δημιουργήσω μια συνολική παρουσία έτσι αφιερωμένο στο θέμα της έκρηξης και παλιότερα έργα που συνοδημορούν την όλη διαδικασία, την οπτική και την ενιολογική. Δηλαδή υπάρχει ένα λάδι με ακριλικά, ξανυλικά, που λέγεται έκρηξη. Είναι μια έκρηξη ζωγραφισμένη. Υπάρχει ένα έργο το οποίο είναι αστραπές, περίοδο, εγώ το ανακάλυψα στο εργαστήριο, δεν το θυμόμουν, και ένα άλλο φως, μαυρόαστρα. Μου τέλειωσε. Επίσης μια κατάθεση εκεί στο βάθος, όπου είναι μια έκρηξη εισαγωγικά. Ένα περίεργο πράγμα, το οποίο δεν είναι ούτε ζωγραφική, ούτε κάτι που μπορούμε να το ορίσουμε, μπορεί να ταιριάζει με αυτό που ονομάζεται οπτική ποίηση. Δηλαδή το κίνημα αυτό της οπτικής ποίησης, στο οποίο υπάρχει μια ομάδα στην Ελλάδα και συμμετέχω και εγώ κατά περίοδος. Αλλά αυτά είναι έτσι μια γενική παρουσία ή αίσθηση. Έχει σημασία όταν δουλεύουν οι κεραυνοί πώς εσείς το προσλαμβάνετε. Έβαλα και ένα βίντεο, το οποίο δεν είναι ένα βίντεο art, είναι ένα βίντεο γιατί θέλω να μιλήσω, να εξηγήσω την ομορφιά, να δώσω την ομορφιά του κεραυνού, του αληθινού κεραυνού και να καταλάβουμε ακριβώς ότι όταν έχουμε γύρω στις 1000 κεραυνοβολήσεις το δευτερόλεπτο πάνω στη σφαίρα της γης, άρα καταλαβαίνετε το μέγεθος ετησίως, και έχουμε στην Αμερική 12 νεκρούς και 3 τραυματίες, δεν είναι πια και τόσο τρομακτικό το γεγονός, ούτε ένα weekend έξω από την Αθήνα ή από το Παρίσι με το αυτοκίνητο, σαν πρόβλημα, σαν τραγωδία και σαν νεκρούς. Το λέω γιατί πολλές φορές όταν βλέπουμε τον κεραυνό και αυτό το βίντεο αν έχει αυτή την αξία, γιατί το έχω δείξει και σε σχολεία με άλλη μορφή και παρεμβαίνω για να τους προσπαθήσω να τους δώσω να καταλάβουν ότι υπάρχει και μια θετική πλευρά και μια ομορφιά. Και ότι το πιο ριζοσπαστικό πράγμα στη φύση
δεν έπρεπε ότι αναγκαστικά είναι καταστροφικό. Δηλαδή είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα που η θάλασσα, αν έρθει ένα τσουνάμι, έχουμε καταστροφή. Η βροχή που είναι πάρα πολύ ωραία και έχει τραγουδηθεί, εάν έχουμε πάρα πολύ βροχή, υπάρχει καταστροφή. Αλλά και το πιο καταστροφικό δεν είναι μόνο οι φυσικές καταστροφές, αλλά ο άνθρωπος. Δηλαδή ο 20ος αιώνας πρέπει να πούμε ότι βέβαια όχι είχε πλημμύρες και σεισμούς και τραγωδίες τεράστιες, αλλά σαν την τραγωδία του Χίτλερ δεν νομίζω ότι υπήρξε ανάλογη. Επίσης, κάτι χαρακτηριστικό είναι ότι με τη λέξη κεραυνό συνήθως πηγαίνουμε σε κάτι αρνητικό, είτε από τη θρησκεία, είτε από το φόβο αυτό, τη μεγάλη υπαγωγή μέσα στον αέρα, τη φροντί. Το μπουμπουλιτό που είναι έτσι τρομακτικό. Στην Ιαπωνία η λέξη κεραυνός λέγεται Ινασούμα. Ινασούμα είναι κάτι πάρα πολύ θετικό, είναι ο ερωμένος του οριζόντα. Αλληγορία που θέλει να πει, εάν δεν κεραυνοβοληθεί ο οριζόντας, δεν έχουμε ανθοφορία και δεν θα φάμε ριζάκι. Τόσο απλά. Βέβαια και ο κεραυνός εμάς δεν λέει κάτι από μόνος του κακό. Αλλά έχουμε τον κεραυνό του Δία, έχουμε όλη την... Αυτή θα σε κατακεραυνοβολήσουν, θα σε... Αυτό όμως όσον αφορά τον κεραυνό. Είπαμε όμως ότι θα μιλήσεις για συγχρονιτέ. Θα μιλήσεις για άρα δικό σου. Το ερώτημα είναι το εξής. Αυτό το πρώτο ερώτημα, οποιοδήποτε. Τι σχέση έχει με την τέχνη. Αυτό σημαίνει ότι εμείς ότι έχουμε το άποψη της τέχνης. Δηλαδή έχουμε το τοποθετήσει τα πράγματα, ότι ξέρουμε αυτό, αυτό που δεν είναι αυτό, τότε δεν είναι τέχνη. Λοιπόν, επομένως, εδώ μπαίνουμε σε μια προϊστορία. Ας πούμε ότι ο αιώνας αυτός ήταν ένας αιώνας που κατασκεύασε, οργάνωσε μια αντίληψη της ιστορίας των πραγμάτων που αντλεί από το παρελθόν την αξία της. Δηλαδή, αυτό το οποίο προέρχεται από τέχνη είναι τέχνη. Αυτή ήταν, είναι περίπου όλη η δολογία του Χριστουγόνου. Ξεκινάει αυτό το πράγμα. Βασικά δεν είναι από το μάλλον της Λάρος, το τρόπο ένα Ρώσο που συμπροναστεί και του πιστεί καλλιτέχνη. Ο οποίος το μάλλον της έχει κάνει, έδειξε μια διαδοχή, έκανε μια σειρά από πίνακες και έδειξε πώς μέσα από μπαστινάκια, γιατί λέει ότι τέχνη σαν το βάκελο του κόφου. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο μετέχει και μου λύνει. Λοιπόν, ο βάκελος περνάει από το Σεζάν, περνάει στο γυρισμό, στο γυρισμό, στο φωτορισμό και καταλήγει στο μάλλον της ο οποίος είναι ο θεμελιωτής του δικού του κείμενου, του σουπρεματισμού. Ο καταλήγει στον εαυτό. Εξηγεί λοιπόν πώ το οδηγεί στον εαυτό. Μετά στη συνέχεια του 1935, ο Μέσο Αμερικανό Πολιτικό Τέχνη, ο οποίο ήταν διευθυντή του Μουσείου Ιντερνετ Τέχνη, γράφει ένα βιβλίο στο οποίο λέει Κυβισμό στο Φίλιππ Μεντέρνη και εξηγεί ότι μετά από το μάλλον τη ξεκινούν άλλα κινήματα. Και τελικά φτιάχνει ένα οργανόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει 35 κινήματα τη σύγχρονη τέχνη, τα οποία ξεκινούν από το Σεζάν και το ένα βγαίνει από το άλλο. Είναι λοιπόν η ιδέα ότι εφόσον προέρχεται από το προηγούμενο, είναι και αυτό τέχνη κάτω προς το από το προηγούμενο έχει θεωρηθεί τέχνη. Επομένως, με αυτά είναι πιο συστηματολογικές τέχνες, δηλαδή σε αυτά τα τείλους που γίνεται στη Μέσα Μουσέτη, αυτό που κάνει ο Κωστής, το οποίο είναι επίσης μέσα στο ίδιο πνεύμα. Όταν σε ορισμένους κάτι τέχνες σύγχρονες, αυτή η διάφορα που προήλθε, μα προήλθε, η τεχνολογία προήλθε από τις θεωρίες του Ποπέρου, που έκανε επίσης ένα οργανόγραμμα και εξήγησε πως η αναγέννηση της μούσης ότι είναι τεχνολογία που φτάνουν μέχρι σήμερα και το κάθε. Λοιπόν, το κάθε τι εννοείται το προηγούμενο. Οπότε είναι η γερμηνία μέσα της καταγωγής. Στο παλίτσια καθηγητή των Βρυνών, ο οποίος ήταν σημαντικός αρχαιολόγος, λοιπόν, έλεγε ότι εξηγούσε ότι η γερμηνία μέσα της καταγωγής είναι ένας τρόπος για να δικαιολογούμε οτιδήποτε είναι οτιδήποτε. Συνεπώς, όταν φτάνει στη σύγχρονη τέχνη, έχουμε πλέον μια διαδοχή. Η διαδοχή σημαίνει ότι είναι κανείς καταδικασμένος να περάσει από αυτό σε εκείνο. Γιατί δεν μπορεί να αλλάξει το δρόμο. Η Ρόναλντ Κράου είναι πολύ μεγάλη Αμερικανίδα συγγραφέα, εξηγεί ότι η σύγχρονη τέχνη, η σύγχρονη τέχνη, οι καλλιτέχνες ξεκινούν από ένα δωμάτιο, βγαίνουν από ένα δωμάτιο και πάνε στο επόμενο δωμάτιο. Και δεν υπάρχει παρά δύο πόρτες. Από αυτή που βγαίνει και από αυτή που θα δεις. Αλλά δεν υπάρχει, πουθενά άλλη καμία άλλη έξοδο. Λοιπόν, είναι όλα τακτοποιημένα. Εκεί μέσα που είναι το απρόοπτο. Εκεί είναι το απρόοπτο που είναι η διακοπή, αν θέλετε. Πολύ το πρόβλημα είναι η διακοπή. Θα αναφερθώ σε ένα συγγραφέα του 18ου αιώνα, τον Διδερό, ο οποίος γράφει, σε όσο έχει γράψει πάρα πολλά, πολύ σημαντικά κείμενα, μιλάει για το σωτοκίνημα περί ωραίου. Λέει ότι το ωραίο τι είναι. Το ωραίο είναι σχέσεις.
αυτό που δημιουργεί τη σχέση τώρα, όλα τα άλλα είναι μια αναγκαία. Γιατί μια σχέση πάντοτε υπάρχει. Αναγκαστικά υπάρχει σχέση. Και το ωραίο είναι η διαπίστωση της σχέσης. Καλή σχέση, μη καλή σχέση, καμία σχέση μαζί. Διαπίστωση της σχέσης. Λοιπόν, εδώ έχουμε αυτή τη σχέση. Αυτό που θέλω να εξηγήσω είναι η σχέση δύο πόλων βασικά. Το έργο για μένα δεν είναι καλό κεραυνό. Είναι οι δύο πόλοι που είναι και τα στιγμή. Δηλαδή είναι η εγκατάσταση, οι συνθήκες από τις οποίες θα προκύψει ο κεραυνό. Το βλέπετε. Ο ίδιος μπορεί να είναι ελεύθερος ο κεραυνός, δηλαδή να ακολουθήσει διάφορες διαδρομές. Οι συνθήκες όμως είναι εξ αρχής καθορισμένες, είναι καθορισμένες. Και αυτό λίγο με πηγαίνει στο Σάρτρα, ο οποίος έλεγε ότι η ελευθερία είναι μία, αλλά διατυπώνεται κάθε φορά ανάλογα με τις συνθήκες της. Είναι οι συνθήκες που είναι το πράγμα. Στην οποία περίπτωση ο Διερόμετρα και βέβαια σε όλη την ιστορία της τέχνης ακολούθησε πλέον η ερμηνεία του Διερόμετρα. Οι σχέσεις. Δύο πράγματα. Η σχέση μεταξύ των πραγμάτων είναι το άλλο. Είναι η πραγματοποίηση. Αλλιώς το δύο είναι εκτός καταστάσεις. Νομίζω πως εδώ αυτό κάνει. Και βέβαια εδώ θα αναφερθώ και σε ένα άλλο καλλιτέχνη που έκανε ανάλογα πράγματα. Ήταν ο Κοβάλσκις. Ο Κοβάλσκις είχε κάνει το εξής. Θετικά με την εκεί πήρε το θέμα της πρόφθηκης. Η πρόφθηκη είναι επίσης και μια προβλεπόμενη σχέση. Είναι κατασκευασμένη την αναγέννηση. Την αναγέννηση φαντάζεται ότι υπάρχει ένα σύστημα γεωμετρικό. Μας κάνει όταν είμαστε εδώ να βλέπουμε το πράγμα εκεί είναι εκεί κάτω μέσα με έναν ορισμένο τρόπο. Αν αλλάξουμε θέση, αλλάζει και ο τρόπος. Λοιπόν, αυτό το έκανε παραδειγματικά ο Κοβάλσκις σε μια έκθεση στο Παρίσι το δεκαετία, μιλάμε για το 1970, που δείχνει πως όταν μετακινούμεθα μπροστά από ένα γεωμετρικό κατάσχημα, αλλάζει και στρέφεται μαζί με τα σακούδια. Και το βλέμμα δημιουργεί τον κόσμο τελικά. Δημιουργεί τα πράγματα. Γιατί τι δημιουργεί η σχέση ανάμεσα σε εμάς και στο πάγιο. Και όλη η διαδικασία είναι εκεί. Και νομίζω ότι εκεί είναι και το έργο. Δηλαδή, προβλέπεται ότι θα υπάρχει ο κεραυνός. Περιμένουμε τον κεραυνό, έχει αναγκριθεί. Δηλαδή, το επόμενο περιέχεται μέσα στο προηγούμενο. Το προηγούμενο περιέχεται τη διαδοχή, τη συνέχεια του. Η συνέχεια περιέχεται. Άρα υπάρχει συνέχεια, δεν υπάρχει διακοπή. Και από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει και η συνθήκη από τις οποίες θα προκύψει και είναι ελεύθερο να πάει. Μετά είναι τους ίδιους κατευθύνσεις. Νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει εσύ. Η σχέση ακριβώς που δημιουργείται και γι' αυτό είπα πριν ότι ό,τι και αν λέω εγώ δεν έχει καμία σημασία το έργο και ο θεατής. Και η σχέση που δημιουργείται ανάμεσα σε αυτόν που το βλέπει έχει σημασία. Γιατί για παράδειγμα αυτά τα έργα είναι διαδραστικά. Είναι διαδραστικά με ποια έννοια. Η εκφόρτιση, η ολική εκφόρτιση που γίνεται της υψηλής τάσης, ζητάει υγρασία για να υπάρξει. Υγρασία για να μπορεί να παρέμβει μέσα στον αέρα που είναι ένας κακός αγωγός του ηλεκτρισμού. Έτσι όταν περάσει κάποιος κύριος, κυρία, η οποία είναι μεγαλόσωμη, έχουμε 78% νερό μέσα στο κορμί μας. Άρα αυτή η αγωγημότητα έλκει και βλέπουμε τον κεραυνό να αλλάζει σχήμα. Εάν κάποιος εδώ πέρα μιλάει και όπως μιλάει βγαίνει το χνότο του, δημιουργεί υγρασία και πλησιάζει ο κεραυνός. Εγώ δεν κάνω τον κεραυνό. Κανένας δεν κάνει τον κεραυνό. Εγώ είμαι από πίσω. Έχω κάνει ένα κουτί ηλεκτρονικό, έχω τυπώσει ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα και κάνω την επιφάνειά μου. Η επιφάνειά μου είναι αγώγημα και μη αγώγημα. Είναι πάρα πολύ ορισμένος για να μπορέσω να δώσω το φαινόμενο σε κλίμακα ανθρώπινη και να φέρω έναν κεραυνό. Κεραυνός δεν είναι κάτι που κάποια στιγμή το αποφάσισα. Μέσα στην ψηλή τάση έχουμε την ολική εκφόρτιση που ονομάζεται κεραυνός και το τόξο. Το τόξο που είναι ένα βραχυκύκλωμα, το βλέπουμε στους πυλώνες ψηλής τάσης και μεσαίας τάσης και κάνει αυτό το ζζζζζζζζ, αυτό το μπλε χρωματάκι. Άρα αυτός ο κεραυνός που λέγεται έτσι ηλεκτρικά με έκανε να μια άλλη σχέση το έργο. Ξεκίνησε σαν μια... ήθελα να βάλω ένα μικρό εντενσέρ. Πώς λέγεται, σπινθήρα. Μια σπινθήρα μέσα στην τέχνη. Αυτό ξεκινάει απογοητευμένος από αυτό το μεταμοντέρνο, ενάντια στο μεταμοντέρνο
και θεωρώντας ότι αυτό το εμπορευματικό γεγονός θα τελειώσει, όπως και τελείωσε, με αρκετά προβλήματα, εμφανίζεται ο κερασμός στα 200 χρόνια που γιορτάσαμε στο Γαλλικό Ινστιτούτο για τη Γαλλική Επανάσταση και ήταν ένα μικρό κατασκεύασμα δικό μου σε μία άκρη με ένα ρυθμικό ήχο. Ο Καστοριάδης είχε γράψει ένα κείμενο ενάντια στο μεταμοντέρνο τους αρχιτέκτονες, γιατί μέχρι τότε αυτό ήταν, τους αρχιτέκτονες και όσοι εμπνέονται από αυτό και μπας περιπτώσει ξεκινάω κατά κάποιο τρόπο να μπαίνω στα ηλεκτρονικά, δεν είχα ιδέα, αλλά θέλοντας να βάλω ένα μικρό σπινθύρο. Σιγά σιγά με τον σπινθύρα ήρθα σε επαφή μέσα στο εργαστήριο με την έννοια ότι στο σκοτάδι δούλευα και έβγαιναν πολύ περίεργα έργα, τα οποία άρχισα να τα θαυμάζω, γιατί δεν τα έκανα εγώ. Μόνο τους τα κάνανε ό,τι κάνανε. Και στο τέλος άρχισα να αγαπάω τον κεραυνό και να σκέφτομαι τον κεραυνό σαν φυσικό φαινόμενο. Να μια καινούργια σχέση που βγήκε από το εργαστήριο και πλέον άρχισα να μιλάω σε τηλεοράσεις στη Γαλλία, έκανα πολύ μεγάλες εκθέσεις σε μουσεία μέσα στη Γαλλία και να μιλάω για τον κεραυνό πλέον. Και το μεταμοντέρνο αφορά την ιστορία της τέχνης και τελείωσα με αυτό. Αυτό είναι μια καινούργια σχέση. Λοιπόν, γι' αυτό το Frank Popper με έβαλε μέσα σε μια κλασιφικασιόν που έκανε Nature Art Technology. Το Nature ακριβώς γιατί μιλάει πολύ για τον κεραυνό και για τον. Άρα η σχέση του έργου με το θεατή είναι μια σχέση που έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Και νομίζω ότι αναγνωρίζουμε ότι τα τεχνολογικά έργα καμιά φορά μπορούν να έχουν πολύ ψυχούς. Έτσι, γιατί εγώ βρίσκω ότι αυτά τα έργα έχουν μια μικρή ψυχή μέσα τους. Αυτό ήταν αυτό που εγώ ήθελα να δώσω. Αυτό που είναι περίεργο δουλεύοντας στην υψηλή τάση είναι ότι καμιά φορά, όχι μόνο δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά βγαίνει λάθη. Τα εξώφυλλα μου που είναι από το Μακεδονικό Μουσείο, από το Πολυτεχνείο και τα λοιπά που είναι εκεί πέρα στην προθήκη, έχουν ένα μπλε χρώμα. Το οποίο μπλε χρώμα πολλές φορές το έχω δημοσιεύσει. Αυτό βγήκε κατά λάθος. Ήταν ένας φωτογράφος που μου τα φωτογράφησε τα έργα, τα είδα εγώ σε αρνητικό, είδα ένα πράγμα κόκκινο φοβερό, λέω εντάξει αυτό κάτι κάηκε και το πέταξα. Το πήρε. Το τύπωσε και βγήκαν αυτές οι πολύ ωραίες μπλε φωτογραφίες. Ο Ρεστανή έλεγε ότι αυτό το μπλε βγαίνει από το φίλτρο του καθρέφτη, γιατί ήταν φωτογραφίες πάνω σε ένα που έβγαζε ο φωτογράφος τον κεραυνό πάνω στον κύριο καθρέφτη. Ο κύριος καθρέφτης λειτουργούσε σαν φίλτρο και δημιουργούσε αυτά τα ωραία μπλε χρώματα. Άλλο λάθος καταπληκτικό, αυτά τα δύο έργα εκεί πέρα στο βάθος που είναι με χαλκό, που είναι χάραξη πάνω σε χαλκό, σαν να είναι μια εγκάτσια από τον δέντρο ή από τύπωμα του χέριου, περίμενα να βγάλω κεραυνό. Δηλαδή, εγώ έκανα μια χάραξη πάνω σε αποχαλκωμένο βακελίτη, προσπαθούσα να βγάλω δηλαδή το χαλκό και να τον κάνω τον κεραυνό, κάνει διαπηδήσεις, αγώγημο, μη αγώγημο, αγώγημο, μη αγώγημο, για να τον εμφανίσω. Ένα που δεν εμφανίστηκε, το βάλα στην πρίζα και άρχισε να βγαίνει ο ένα στου ουρανού. Και βγαίνει τα αστεράκια. Μου άρεσε όμως και το δέχτηκα. Θέλω να πω ότι με αυτά τα έργα αισθάνομαι ότι βρίσκομαι σε ένα τελείως ερευνητικό πεδίο γιατί ποτέ δεν ξέρω τι θα βγει σαν αποτέλεσμα. Και αυτό είναι η ομορφιά. Βέβαια και σαν ζωγράφος που είμαι ευτυχισμένος αρκετά, το ξεπέρασα, δεν μ' άρεσα στο τέλος. Εδώ όρισα. Είμαι πολύ χαρούμενος με αυτά τα έργα. Ο κύριος Μακρομάτης. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω δύο πράγματα σχετικά με τη διάδραση. Δηλαδή η επιρροή που έχει ο θεατής στο έργο, η σχέση. Και το αυτό μπορεί να επέμβει στο έργο. Τώρα η διάδραση είναι επίσης μια λίγο αμφίβολη ιστορία για τον εξής λόγο. Διότι εξαρτάται εδώ στην προηγουμένη περίπτωση, βέβαια, οι συνθήκες που είναι εγκαταστημένες, έχει φτιάξει το κύκλωμα, έχει δώσει όλες τις δυνατότητες από το ότι υπάρχει μέσα στο έργο τα στοιχεία και τα στοιχεία που θα είναι οι πόλοι που θα συνδέονται. Και από εκεί και πέρα οι πόλοι συμπεριφέρονται μεταξύ τους. Λοιπόν, ο θεατής βεβαίως με την παρουσία του, επειδή όταν αναπνέει βγάζει κάποιο υγρασία και η υγρασία επηρεάζει την κατάσταση, βεβαίως με τον τρόπο αυτό προκαλεί μια συνέπεια. Η συνέπεια όμως δεν την ελέγχει. Και εδώ είναι το ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον είναι ότι η συνέπεια είναι στο έργο το ίδιο. Δηλαδή αυτό που λέγαμε πάντοτε, το πράγμα το ίδιο. Όχι πως εμείς θέλουμε να είναι το πράγμα,
αλλά πως το πράγμα λειτουργεί από μόνο του. Γι' αυτή είναι μια λειτουργική, αν θέλετε, μια λειτουργική σχέση. Και εδώ πρέπει να ξαναμιλήσω τον Τιντερό, ο οποίος Τιντερό έλεγε ότι το ωραίο είναι αυτό που είναι αναγκαίο. Δηλαδή αυτό το οποίο προκύπτει από μια ανάγκη. Και επομένως βασικό ήταν η ανάγκη. Και ποια ανάγκη είναι, η φυσική νόμη, είναι οι διάφορες σχέσεις που υπάρχουν. Υπάρχουν οι εγκαταστάσεις αυτές των πραγμάτων που από μόνο τους πέρα από τον δρόμο τους. Προβλέπεται ο δρόμος αυτός, μπορούμε εμείς να προβλέψουμε. Αλλά ως προς το σημείο, εκεί υπάρχει το αφρόβλητο. Εκεί, αν θέλετε λίγο, το πρόβλημα είναι κατά πόσο τέχνη τελικά. Είναι λίγο το αφρόβλητο μέσα σε μια προβλέψιμη κατάσταση. Κάτι το καινούργιο. Και το καινούργιο είναι αυτό. Πώς το φέρουμε αυτό που πήρε το μεταμοντέρνο. Το πρόβλημα του μεταμοντέρνου είναι το εξής. Είναι ότι έθεσε μέσα σε ενεστώτα χρόνο την συνέχεια του προηγούμενου. Αλλά και θεωρώντας τον εαυτό του, είναι πάλι ως την μια συνέχεια που απαντείται το προηγούμενο. Δηλαδή σε μια αντίφαση, αν θέλετε. Στην προηγούμενη περίπτωση, εδώ λειτουργήσε. Λειτουργήσε ένα άλλο σύστημα λογικής στην ιστορία του 20ου αιώνα, που είναι το παραγωγικό σύστημα. Το παραγωγικό σύστημα της λογικής. Η λογική βασικά έχει δύο βασικές αρχές. Είναι η παραγωγή και η επαγωγή. Η παραγωγή είναι αυτό, η συνέπεια μιας συνθήκης. Είναι ένας συλλογισμός. Οι συνέπειες και οι συνέπειες του επόμενου συλλογικού που του καθηγητή. Η επαγωγή είναι μια καθεαυτή κατάσταση που δεν είναι προηγούμενο και μόνο της εγκατεστά τον εαυτό της, από μόνη της. Και τότε επιβεβαιώνει τον εαυτό της. Και η οποία βεβαίως έχει συνέπειες. Λοιπόν, στην προηγούμενη περίπτωση, όλο το σύστημα που ξεκινάει από το Σεζάν είναι παραγωγικό. Δηλαδή, η χαρακτήρα μας πολέμως προκύπτει από τον άλλο. Επειδή υπήρξε ο Μάρσελ Τισό, και εμείς κάνουμε σήμερα είμαστε τα παιδιά του Μαρσέλ Τισό, όπω μου λέγει ένα καλλιτέχνη στο Παρίσι, ο Μαρσεράη, από του σημαντικού λέει, εγώ είμαι παιδί του Μαρσέλ Τισό. Δηλαδή ήταν σε θεωρία του ω συνέχεια. Το μεταμοντέρνο θέλησε κατά κάποιο τρόπο να διακόψει συνέχεια. Η διακοπή όμω αυτή σε τι σημαίνει αυτό, στο απλώ άλλαξε του συνδυασμού τη συνέχεια. Δηλαδή παίρνουμε ορισμένα κομμάτια από εδώ και από εκεί βέβαια να αρχίσουμε μια καινούργια σχέση. Η οποία προκύπτει όσο πια προηγούμενη κατάσταση. Αυτό έγινε παραδείγματος χάρη, ήταν πάρα πολύ σαφές σε όλη τη διαδικασία που παρουσιάστηκε στο Παρίσι, όταν είχε τη μεγάλη έκθεση τη Roland Kraus, όπου παρουσιάστηκε το άμορφο τρόπο χρήση, και όπου εκεί παρουσιάστηκε ένα άλλο παραγωγικό σύστημα, μια άλλη παραγωγή. Συνίστα τον παίρνουμε ένα συγγραφέα του Ζορ Μπατάκη τη δεκαετία του 30. Και ο οποίος μιλάει με ντροπία για την καταστροφή της ύλης, της ύλης η οποία αυτοκαταστρέφεται σιγά σιγά και εξαφανίζεται και βάσει αυτής δημιουργεί ένα καινούριο κίνημα της σύγχρονης τέχνης που ήταν οι άμορφες χρήσεις της ύλης, η σωρή από τα φώματα, η σωρή από τα τούβλα, οι επεμβάσεις στη φύση, τα μεγάλη, το σκάψιμο της φύσης, δηλαδή οι καταστάσεις οι οποίες είναι πλέον, δεν έχουν καμία λογική δική μας. Αποτελούν μια επεξεργασία της ύλης και η οποία αυτοκαταστρέφεται σιγά σιγά. Εκεί πάλι δημιουργείται ένα καινούριο παραγωγικό σύστημα. Το επαγωγικό σύστημα του 20ου αιώνα και το οποίο αυτό έχει ενδιαφέρον είναι μια το οποίο δημιουργείται τα χρόνια 1960 από τους καλλιτέχνες εκείνους οι οποίοι θέλουν να διακόψουν με την εξάρτηση από το παρελθόν, την εξάρτηση από την ιστορία, που να διακόψουν την ιστορία και παρουσιάζουν τις καινούργιες ιδέες που είναι ότι ο ορισμός της τέχνης δεν υπάρχει, ο ορισμός είναι εκείνο το οποίο ορίζουμε όπως τέχνη. Ο καθηγητής μου της αρχαιολογίας ο Πλουτό έλεγε ότι είναι τέχνη αυτό που ο πελάτης ονομάζει τέχνη. Ο Πλουτό μάλιστα είναι πελατειακή σχέση στην τέχνη. Δηλαδή ο πελάτης ορίζει ότι αυτό που αρέσει και το καθιερώνει ως τέχνη. Λοιπόν, ως εκ τούτου, εκεί έχουμε τη μεγάλη σειρά των ορισμών κινημάτων, τα οποία εντάσσονται όλες αυτές τις εργασίες, εκεί μέσα παίρνουν. Σε μια διακοπή, και μια καινούργια δημιουργία μια συνέχεια καινούργιου τύπου. Λοιπόν, τα ιδεολογικά συστήματα τα ορίζουν όλα. Τέχνη είναι αυτό που ορίζει ο καλλιτέχνης. Όλα μπορεί να είναι τέχνη, όλα μπορεί να μην είναι. Τέχνη είναι, δηλαδή, είναι μια ταυτολογία. Εδώ υπάρχει αυτή η ταυτολογία. Γι' αυτό θεωρώ, αν θέλετε, ότι πολύ ενδιαφέρον το έργο του Αρχιτεκτονικού για τον εξή λόγο. Διότι τα πράγματα συμβαίνουν εκεί μέσα πράγματι από μόνο τους. Πραγματικά, όχι εικονικά όπως εμείς φανταζόμαστε, αλλά συμβαίνουν εκεί πράγματι. Μόνο τους, χωρίς καμία επέμβαση, αρκεί εγώ να περάσουμε, αλλά κι άλλο ακόμα δεν περάσω, ώστε να βγάλω την υγρασία της αναπνοής μου, αυτό μπορεί να λειτουργήσει κάποια στιγμή. Δηλαδή προβλέπεται να λειτουργήσει ούτως ή άλλως. Άρα, εγώ δεν υπάρχω εκεί.
Την ημέρα που φτάνουμε εκεί, τότε οδηγούν τα πλούσια συστήματα εκεί που διακόπτουν στην ουσία την προοπτική. Την προοπτική, την παλιά που προέρχεται. Έτσι βλέπω, αυτό είναι εκεί, μεγαλώνει, μικραίνει ανάλογα με το θέμα. Δηλαδή, όπου έπαιζε ένα ρόλο. Το σύστημα δεν είναι πια ανθρωποκεντρικό. Νομίζω πως περίπου αυτό γίνεται με τις τεχνολογίες και ειδικά με αυτή την τεχνολογία. Ήθελα να πω πως ο Μανώλης έχει πάει αλλού τη συζήτηση. Ήθελα να πω ότι περίεργα έργα που βγαίνουν μέσα στο εργαστήριο είναι αυτό το μπλε, το οποίο στην είσοδο, που ξαφνικά στη φωτογραφία πάνω άρχισα να βλέπω κάτι μαύρες γραμμές. Οι μαύρες γραμμές ήταν εκεί όπου ο κεραυνός ήθελε, αποφάσισε, να χτυπάει το αρνητικό θετικό οι δύο πόλοι και άρχισε να τρώει το χρώμα. Τρώγοντας το χρώμα εμφανίστηκε πλέον ένας άλλος πίνακας. Αυτό είναι ένα από τα ιδιαίτερα στοιχεία. Και αυτό που υπάρχει σε αυτά τα έργα είναι πως δεν είναι ακριβώς μόνο τεχνολογία. Γιατί υπάρχει όλη η ψηφιακή τέχνη και έργα δικά μου γίνανε με τη χρήση υπολογιστών για να υπάρξει ένας γεωμετρικός χαρακτηρισμός της επιφάνειας. Υπάρχει έργο τετράγωνο που είχε 17.400 μικρά τετράγωνα μέσα στο τετράγωνο. Αυτό το κάνει ανθρώπινο χέρι, το χάραξα με κομπιούτερ. Αλλά εδώ βρίσκομαι στην απαρχή της ηλεκτρονικής συμπεριφοράς και χρήσης. Γιατί? Διότι εγώ τύπωσα το κύκλωμά μου. Εγώ τύπωσα το κύκλωμά μου, εγώ βρήκα όλα τα αναγκαία ηλεκτρονικά στοιχεία, τα εξέλιξα, γιατί δεν ήταν καλά στην αρχή, δεν ήταν αρκετά δυνατά, και βγήκε ένας κεραυνός όπου σαν σύρσιμο πάνω στην επιφάνεια, και όχι στάσιμο ακριβώς, το στάσιμο είναι, και εδώ υπάρχει στάσιμο, εκεί πέρα υπάρχει σύρσιμο, δηλαδή βλέπουμε έναν κεραυνό ο οποίος σύρεται πάνω στην επιφάνεια. Στο μεγαλύτερο μέρος του, το μεγαλύτερο που κάνει είναι 1,20 μέτρα. Λοιπόν, 1,20 μέτρα κεραυνός να σύρεται έτσι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Υπάρχουν γύρω στα 150.000 με 200.000 βολτ συνεχές με 0,0004 του αμπέρ. Είναι περίπου ακίνδυνο και δεν έχει και κατανάλωση. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί βρέθηκα στο να το κατασκευάσω από την αρχή. Δεν είχα άλλο τέτοιο στοιχείο, όπως είναι το χρώμα, το αγοράζω. Έτσι, τα σφαιρίδια αυτά που είναι σκάλια, τα αγοράζω. Ο Τάκης τα βρίσκει, γιατί είναι και κάνει τα σομπλάζω που τα μεγάλα. Αυτό ήταν αρκετά ενδιαφέρον, γιατί εγώ δεν είμαι ηλεκτρονικός. Οπότε αναγκάστηκα να σκεφτώ αρκετά πάνω σε αυτά και να θεωρήσω ότι είναι μια φιλική τεχνολογία. Τεχνολογία είναι και το χρώμα. Έτσι, το χρώμα, αν δεν προέρχεται από χημεία, δεν είχε μια σχέση με αυτούς που τα μαζεύανε και τα χτυπάγανε και κάναν χρώμα, είναι φτιαγμένα από εργοστάσια κτλ. Άρα, εδώ πρέπει να έφυγα από το θέμα για να πω ότι η μαγειρική της όλης ιστορίας είναι αυτή που με έκανε να αγαπήσω αυτό το γεγονός σαν τέχνη. Γιατί το έφτιαξα από την αρχή. Δεν ήταν κάτι που το βρήκα και εγγράφει την ιστορία της τέχνης μέσα από ένα κίνημα, την Art Povera, ας πούμε, και έκανα κάποια καλά ή κακά έργα. Αλλά εγώ το έφτιαξα από την αρχή το πράγμα. Και προσπάθησα να δω πώς θα βγάλω τον κεραυνό σε ανθρώπινη κλίμακα και μπορεί να πέτυχε. Ναι. Σχετικά με αυτό το που είπε για τα κινήματα, θα ήθελα να προσθέσω το εξής. Τα κινήματα είναι καταρχήν αυθόρμητες συγκεντρώσεις προσώπων τα οποία βρίσκονται κάπου συμβαδείς στις ιδέες τους. Αλλά δείτε και μετά την ιστορία. Ιστορικά είναι κατασκευασμένα. Δηλαδή το υστέρο είναι μια κατασκευή σχέσεων τις οποίες εγκαθίσαν ως αναγκαίες σχέσεις μεταξύ αυτών των ιδεών, εκείνων των ιδεών, αυτών των προσώπων, εκείνων των προσώπων. Και ως αναγκαίες τώρα επιβάλλονται και δημιουργούν συνέπειες. Δηλαδή μετά γίνονται σημεία αναφοράς άλλων παρόμοιων καταστάσεων. Λοιπόν, αυτό
Αφού ήταν, όλη η ιστορία της σύγχρονης τέχνης βασίζεται σε περίπου, επάνω σε αυτές, σε αυτά τα κατασκευασμένα κίνηματα. Ο Βάργε αριθμίζει τουλάχιστον 26-27 ήταν από το Σεζάν μέχρι το 35 κίνηματα τέχνης. Λοιπόν, όλα αυτά ήταν κατασκευασμένα. Ήταν όμως αυτή η ανάγκη για να κατανοηθεί ακριβώς τι συνέβαινε. Κατανοηθεί όμως κανείς τι συνέβαινε. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά αγνοούν ένα πράγμα. Ότι κάθε ειδική έρευνα έχει την ειδικότητά της. Και μεταξύ τους μπορεί να συμβεί σε όλα τα σημεία, σε πάρα πολλά άλλα σημεία δεν συμβεί. Συνήθως συνηθίζεται να μας ενδιαφέρουν οι ομοιότητες, αυτά που μοιάζουν, αυτά που χωρίζουν, προτιμούμε να μην τα σκεφτόμαστε, γιατί μας δημιουργούν πρόβλημα, μας δημιουργούν ασφάλεια. Λοιπόν, καταλήγω ότι να μιλάμε για αυτά που συμβαίνονται και συνεπώς να δούμε πώς το ένα προκύπτει από το άλλο. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ δύσπιστο στα κινήματα. Κάτι άλλο ακόμα, είμαι δύσπιστος και προς αυτό το οποίο ονόμασε σήμερα μετά, το οποίο ήταν ακριβώς ένα κατασκευασμένο κίνημα. Δηλαδή προσπάθεια να συγκεντρώσουμε διάφορα πράγματα μαζί, να προκύψει ένα νέο αποτέλεσμα, το οποίο όμως ήταν συνδυαστικό. Στην σύγχρονη τέχνη, η μια έννοια που έχει λειτουργήσει πάρα πολύ είναι ο συνδυασμός, η συνδυαστικότητα. Δηλαδή συνδυάζουν διάφορα πράγματα μεταξύ τους σε διαφορετικό είδος σχέση, κάθε φορά που είναι κάποιο άλλο. Στην πράξη όμως τα δοκιμάσια, τα στοιχεία που έχουν στη βάση είναι τα ίδια. Είναι μονάχα. Ναι, εμένα το μεταμοντέρνο τότε, δεκαετία του 80, αρχές δεκαετία του 80, μου εμφανίζεται με την προσπάθεια να υπάρξει μια αλλαγή των τεπών των γαλερί, να υπάρξουν άλλα έργα, να σταματήσουμε με αυτά τα έργα που γνωρίζαμε, στην ουσία να αλλάξουν οι θεατές των γαλερί ή οι αγοραστές των γαλερί. Δεν ήταν σαφές. Δεν ήταν σαφές. Πάντως, τα κινήματα σταματάνε κάπου μαζί με το Τζέλαντ στην Άρτε Πόβερα. Κάπου εκεί τα μεγάλα κινήματα. Όταν ξεκινάει η τρασαβαγκάρδια του Ολίβα, αρχίζουν πολλά ερωτήματα. Γιατί είναι περίεργες οι οσμώσεις των καλλιτεχνών μεταξύ τους. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα ταιριάξουν. Αυτό μετά ονομάστηκε Τρες Αβανγκάρδια Φρέντα. Μετά υπήρξαν διάφορα άλλα κινήματα με τον Νικολά Μπουριό. Ο Νικολά Μπουριό, τα λέω αυτά πάρα πολύ γρήγορα, σταματάει τη σχέση του με το μεταμοντέρνο και με τη γενιά του Μηδέν και όλες αυτές τις γαλερίες και τους καλλιτέχνες που είχε οργανώσει και στην Αβενού Λουίς Βάης και τις γαλερίες που θα δημιουργηθεί στο Παρίσι. Και τι κάνει, διότι αυτό είναι το πρόβλημα των ιστορικών τέχνης. Αυτόν που θέλαν να παίξουν μέσα στην εμπορευματική λογική, έφτασε στο Alter Modern, στην Tate Gallery, το οποίο Alter Modern, όπως σε συζήτηση που κάναμε, Alter Modern ήταν όλοι οι alternative modern, αυτούς που έδειξε, μερικούς από αυτούς που έδειξε και πάρα πολλοί άλλοι που δεν έδειξε. Ένα πράγμα που καταλαβαίνεις ότι υπάρχει το τέλος ενός κομφούζιου, ευτυχώς τελείωσε μάλλον. Εδώ όμως έχει δημιουργηθεί ένα στάτους που είναι όσο η ιστορία της τέχνης, όσο οι καλλιτέχνες με την πορεία τους, με τις επιλογές τους, οι θεατές, οι συλλέκτες. Και εδώ είναι ένα άλλο πρόβλημα, ότι οι συλλέκτες ορίζουν τι είναι τέχνη. Ξαφνικά έχουμε έκθεση η οποία ονομάστηκε στην Ελλάδα Global Vision. Σε μία κριτική που έκανα στο περιοδικό Αντί, αστευόμενος, αλλά το εννοούσε, το Global Vision το έχουν μόνοι οι τυφλοί παγκοσμίως. Αυτό έγινε από το ΔΕΣΤΕ. Και για το ΔΕΣΤΕ ακόμα είχα πάρα πολύ σχολιασμό με την έννοια ότι δεν έχει σήμερα τίποτα εδώ. Όλα αυτά είναι αστεία που λέω. Για να το διασκεδάσω λίγο το γεγονός, ενώ είναι πολύ μεγάλο συλλέκτης ο Τάκης ο Ιωάννου, μεγάλες συλλογές δημιούργησε, πουλήσε, άλλαξε και έκανε. Οι προτάσεις που γίνονται είναι προτάσεις οι οποίες δεν την χάνουν κριτικής, διότι η κριτική δεν υπάρχει πλέον. Η πραγματική κριτική που υπήρχε το δεκαετία του 60 και του 70, εκεί σταμάτησε. Πλέον υπήρξε μια παρουσία του έργου. Ο Κωστής είναι σπουδαίος καλλιτέχνης γιατί κάνει αυτό και τα λοιπά. Δεν υπήρχε αυτό που υπήρχε στη Γαλλία, ότι όσοι δουλέψαμε με τον Πιέντο Ρεστανή, εγώ δεν, και λίγο με τον Φρανκ Πόδερ, όχι πολύ, δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε με άλλους ιστορικούς τέχνες. Διότι είχαμε μια κοινή όσμωση με τον κριτικό τέχνης. Δηλαδή υπήρχε μια
Πώς να το πούμε. Αλληλοδιάδεση. Ναι, αλληλοδιάδεση. Αυτό σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι ακολουθείς μια πορεία και όσο μπορείς είσαι πιστός σε αυτήν. Αυτό μετά σταμάτησε να υπάρχει. Και βέβαια εκεί πέρα μπορούσες πολύ εύκολα να υποστείς μια κακή κριτική, γιατί ήταν εμφανές αυτό που έκανες ή που δεν έκανες σε σχέση με αυτά που λέει ο κριτικός τέχνης, ο ένας ή ο άλλος. Αυτό έχει μια σημασία, γιατί μετά αρχίζει και γίνεται ένα εμπορευματικό γεγονός. Έχουμε γραφεία επικοινωνίας, στέλνουμε χιλιάδες δελτία τύπου, όλοι είμαστε περίφημοι και το γεγονός το εικαστικό που είναι. Για την Ελλάδα, έτσι κι αλλιώς, το εικαστικό γεγονός είναι δύσκολο, γιατί τα μουσεία μας είναι ανύπαρκτα και δεν κάνουμε εκπαιδευτική δουλειά στην ουσία. Να που δεν είναι καλά ανοιχτά. Έξω τα πράγματα είναι διαφορετικά. Σε μερικές χώρες παραμένει μια σχέση ποιότητας και συνέχειας. Και πιστεύω ότι με αυτό το τέλος έτσι αυτής της ιστορίας του μεταμοντέρνου, όπως εγώ το βλέπω, θα ξαναέχουμε καινούργιες ποιότητες και βλέπω πάρα πολλούς καλλιτέχνες να έχουν νέους που το ψάχνουν στην ουσία του. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον Κωστή ποιες είναι οι δικές παραπομπές. Δηλαδή, ποια είναι η δική του ιστορία, η προέλευσή του, πώς είναι τον εαυτό του σε αυτή τη διοίκηση. Εγώ στη διοίκηση αυτή έχω την σχέση της συνέχειας του μοντέρνου. Και εννοείς ως μοντέρνο. Εννοώ από τον Τελακουά έως το 70. Έως τα κινήματα τα μεγάλα. Αυτή η συνέχεια, για τη γνώμη σου, έχει ένα όριο. Πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιο όριο. Κοίταξε, από την ώρα που συνεχίζουν να υπάρχουν καλλιτέχνες που ασχολούνται με το μοντέρνο, το όριο αυτό όσο ζουν θα επιμηκύνουν. Θα δείξω ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι το εξής. Είναι ποια είναι η σχέση αυτής της διαδοχής, αυτής της παραγωγής ιδεών, τη συνέχεια, ποια είναι η σχέση με τους τόπους. Με τους τόπους, σε κάθε τόπους. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι η ιστορία της συμφωνιστάκης βασικά είναι Σεζάν, ο κυβισμός κλπ. Και αυτά θεσμοποιήθηκαν τη δεκαετία του 70 όταν ο Πόντιος Φιλτέν έκανε στο Βοκούρ 4 μεγάλες εκθέσεις που ήταν η πρώτη, ήταν Παρίσι Μόσχα. Η δεύτερη ήταν Παρίσι και Βερολίνο. Η δεύτερη Παρίσι Νέα Υόρκη, δεν είναι η Παρίσι Βερολίνο, η τέταρτη ήταν Παρίσι. Λοιπόν και εκεί έδειξε ότι μεγάλη άξονα ήταν το Παρίσι σε σχέση προς τη Μόσχα, το Παρίσι σε σχέση προς τη Νέα Υόρκη, σε σχέση προς τον Βερολίνο και προς τον εαυτό. Λοιπόν και επομένως εκεί μέσα εγκαταστάθηκε όλη η ιστορία της τέχνης ως αναγκαιότητα. Αυτό που λέγαμε πριν για την αναγκαιότητα. Τώρα από εκεί μετά, τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Λοιπόν, κατά πόσο εδώ όλες αυτές οι ιδέες μπορούν πράγματι να ισχύσουν, θα ήθελα να την άποψή σου. Κατά πόσο θα μπορούσαν να ισχύσουν και σε τόπους οι οποίοι δεν έζησαν αυτή την ιστορία. Είναι για τους καινούριους φαινόμενους. Έχει ξαφνικά μια εισβολή. Ναι, εγώ σε αυτό έτσι κι αλλιώς θα απαντήσω ότι ανήκω στον τόπο που ανήκω. Ο τόπος που ανήκω ανάγνωσης δηλαδή είναι ο Βορειοαμερικανικός και ο Ευρωπαϊκός. Και στο. Δεν μπορώ. Και μου είναι αρκετό. Δηλαδή μου είναι αρκετό, μακάρι να μπορούσα να ασχοληθώ και με παραπάνω. Αλλά παραπάνω δεν μπορώ. Αυτό είναι η απάντηση. Γιατί μέχρι εκεί ξέρω, μέχρι εκεί έχω. Αλλά εκεί το θέμα που τίθεται είναι τι γίνεται τότε με τις υπόλοιπες εκφάσεις, εξηγήσεις, ερμηνείες αυτές τις τέχνες. Το πώς αυτή αναπλάθεται σε χώρες που δεν την προέβλεπαν, από τους οποίους δεν προήλθε. Εκεί είναι τίθεται το θέμα το οποίο καλύπτει το Παρίσι, ο Μπαλοντιέ, το ονόμαζε η νέα πλουτοκρατία. Δηλαδή είναι το πώς εισβάλλουν έννοιες οι οποίες δεν ανήκουν σε αυτούς τους τόπους, δεν τις έχουν ζήσει. Δεν μπορούν από τη δική τους εμπειρία, από την ιστορία την εμπειρία. Και όμως εγκαταστάθηκαν και κατά κάποιο τρόπο αποτέλεσαν τα μοντέλα. Λοιπόν, ποια είναι η σχέση, το δικό σου πλεονέκτημα ως καλλιτέχνη, ποια είναι η σχέση ενός καλλιτέχνη με το μοντέλο. Είτε ιστορικά, είτε μουσικοπαιδευτικά. Δεν θέλω να αρχίσω από το τι έχω κάνει παλαιότερα, γιατί μέσα στο underground τα σχέδια εκείνης περίοδου του 70 είναι σχέδια τα οποία επειδή έχουν ένα χαρακτήρα ελευθεριακό,
ένα χαρακτήρα επαναστατικό, αφορούσε τα εξώφυλλα στην Ελλάδα, τουλάχιστον των περισσότερων περιοδικών, πολιτικών, λογοτεχνικών κτλ. Άρα, ανεβαίνοντας στην Ακαδημία της Έπρεπες, τα σχέδιά μου στα περίπτερα. Αυτή ήταν μια άμεση σχέση και γι' αυτό τότε δεν ήθελα και τις γκαλερί κτλ. Αυτό όμως είναι άλλη περίοδο. Με την περίοδο των κεραυνών υπάρχει κάτι που μπορεί να είναι μια απάντηση. Ότι όταν κάποιος ο οποίος δεν έχει σχέση με τέχνη, έρχεται και το βλέπει και λέει πω πολύ πολύ δυνατό πράγμα και είναι ένας αθρώος και από συγκεκριμένο παράδειγμα από, που έχει έρθει από κάποιο χώρο στον οποίο πηγαίνω και το λέει βέβαια αυτό είναι γκαλερί, αυτά πέρα, κάτι μου κάνουνε. Λοιπόν, αυτό το κάτι μου κάνουνε και το σκεφτόκανε με τους κεραυνούς και τα λοιπά, αυτό είναι η επικοινωνία, το ότι σε ανθρώπινη κλίμακα και ένα τέτοιο έργο το οποίο είναι σπίτι του. Αυτό είναι το μυστικό της αφήγησης. Γιατί ήθελε να το βλέπει, ένα τετράγωνο μικρό. Και το υπάρχει πάνω από την τηλεόραση. Ωραία, σύμφωνα. Αλλά αυτό το έχει σαν κάτι που κάτι του κάνει, κάτι του αρέσει. Από την άλλη, αυτό το βιβλίο που βγάλαμε έχει ένα τίτλο, τόσο το αρνητικό θετικό, και πάντα στις εκθέσεις μου μ' αρέσει να βάζω τίτλους που έχουν σχέση, που έχουν να κάνουν με τη σχέση που έχουν με την τεχνολογία αυτή. Την προηγούμενη στη Λόγα την Νικολάου ήταν ψηλή τάση. Γιατί είναι ψηλή τάση. Τώρα αρνητικό θετικό. Υπάρχει όμως η λέξη έκρηξη. Άρα, από τότε που γεννιόμαστε, υπάρχει μια έκρηξη όσον αφορά το περιβάλλον μας. Βγαίνουμε από το υδάτινο περιβάλλον της κοιλάς της μάνας μας στην ατμόσφαιρα και αυτό είναι μια ριζοσπαστική διαφοροποίηση. Έκρηξη υπάρχει στους θεσμούς. Έκρηξη υπάρχει στα κινήματα, τα πολιτικά, τα κοινωνικά, τα καλλιτεχνικά. Άρα, μήπως αυτά τα έργα που εντάσσονται σε μια έκρηξη υπερβαίνουν το καλλιτεχνικό. Το ερώτημα είναι το εξής. Το καλλιτεχνικό ήταν ποτέ ανεξάρτητο από την τεχνολογία. Δηλαδή, αυτό το λαμβάνουμε τέχνη. Ήτανε ή δεν ήταν πάντα, ή δεν ήταν συνδεδεμένο με ανακαλύψεις καινούριων τεχνικών, καινούριων υλικών, καινούριων τρόπων χρήσης των σχέσεων υλικών και τεχνικών. Αυτό είναι ερώτημα. Και από πέρα νομίζω πως είναι εδώ την απάντηση σαφέστατη. Μιλώντα για την τεχνολογία. Αλλά δηλαδή τις καινούριες και για την αναγέννηση μέχρι σήμερα. Για παλιότερα φυσικά μια της ομονάδας. Οπωσδήποτε και μάλιστα όσοι μπορείτε να πάτε να δείτε την έκθεση εκεί στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, θα δείτε ένα ζωγολόπουλο κινητικό. Έτσι, με έργα κινητικά. Τα οποία είναι πάρα πάρα πολύ ωραία, οπτικά έργα πάρα πολύ ωραία. Νέοι καλλιτέχνες που τα είδαν χτες βράδυ στα Ιγκέντρα τα είχαν χάσει. Δεν το πιστεύανε ότι ο Γιώργος το είχε κάνει. Η αλήθεια είναι ότι η τεχνολογία βοηθάει να αλλάξεις ματιά, να βρεις καινούργια στοιχεία να δεις. Στο βαθμό που η τεχνολογία δεν αυτονομείται. Και με αυτό θέλω να πω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από την τεχνολογική τέχνη, γιατί οι καλλιτέχνες, η δημιουργία αυτών των έργων, όταν σου μιλάνε αυτά τα έργα, περισσότερο σου εξηγούν με ποιο πρόγραμμα το κάνανε, σε ποιο πανεπιστήμιο, με τι residency το κάνανε, τα υλικά τους, το δεν παίρνεις αυτό που συνήθως θες από την τέχνη, κάτι το οποίο να σε συγκινήσει, να σου μιλήσει μια καινούργια σχέση με το αντικείμενο. Αλλά μια θεωρία τεχνολογική, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία για όσοι μαγεύονται με τις θεωρίες τεχνολογικές, είναι ανεξάρτητες, αλλά πολλές φορές είναι λίγο στήριο. Δεν παίζαμε τα κομπιούτερ πολλές φορές και όλοι σου μιλάνε με ποιο πρόγραμμα, ποιο τελευταίο πρόγραμμα, το κάνανε, το αυτό, παρά με το αποτέλεσμα. Α, ας αφήσουμε ότι με όλα αυτά τα κινητά που πλέον έχουν απάνω τους, μέχρι και στοιχεία που μπορείς να αλλάξεις τα πορτρέτα, να ζωγραφίσεις πράγματα, να κάνεις κολάζ και βγαίνουν αυτόματα αυτά, εκεί δεν ήρθε ακριβώς η τέχνη στα χέρια μας, εκεί απλώς η τεχνολογία έγινε πιο φιλική και μας έχει δώσει τη δυνατότητα να παίξουμε με τα γνωστά της τέχνης.
Παραδείγματος χάρη υπάρχει ένα που λέγεται κάπως σε μια πυραμίδα, στο οποίο έχει, θες να κάνεις το, παίρνω πορτρέτο εσένα και σου λέει, θες να κάνεις αυτό το πορτρέτο σε εσά, είσαι αντός του πτυβισμό, είσαι αυτό και μέσα σε 10 δευτερόλεπτα έχεις τη μισή ιστορία τέχνης με το κεφάλι που φωτογράφησες. Και είναι πολύ φιλικό γεγονός και δημιουργεί και μία εκπαίδευση οπτική. Αυτό, αλλά αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, ότι χρησιμοποιεί την τεχνολογία πάλι για να δώσει μοντέλα τέχνης. Εγώ θα δώσω ένα παράδειγμα. Είναι ένα προπολογισμό που όταν ήμουν στην Αθήνα σε ένα συνέδριο το σχολείο καλοκαιριά. Έχει και μια σχολή του Μπέλτα. Τι είχε ενδιαφέρον, προσκαλώ και ένα βίντεο που σε εργάζεται. Οι μαθητές περνούσαν, έπρεπε να περάσουν όλα τα στάδια από το Σεζάρ μέχρι σήμερα. Δηλαδή να μάθουν τον πλήρω Σεζάρ, το μάλλον δεν τον πλήρω ποτέ. Και όλο αυτό, αφού το περάσουν, δηλαδή από μέσα αισθανθούν τη διαδικασία αυτή, να ελπίζουν ότι κάποια στιγμή θα φτάσουν στο δικό του έργο. Λοιπόν, εδώ πρόκειται για μια ανασύσταση μια τεχνολογία. Είναι μια τεχνολογία αυτή, με σύγχρονα μέσα. Φυσικά είναι το Σεζάν σήμα που έπρεπε να κατασκευάσει με τελείω σύγχρονα μέσα και μέσα από αυτή την τεχνολογία να δημιουργήσει υποτίθεται και ζούμε. Τώρα να σε ρωτήσω, ποιε είναι οι σχέσει που θα μπορούσε να έχει εσύ για αυτό που κάνει, για αυτό που πιστεύει, με αυτά που σήμα θεωρώ ψηφιακή τέχνη. Το οποίο είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Ένα μεγάλο ερώτημα. Χρησιμοποίησα την ψηφιακή τεχνολογία για να αποτυπώσω στο τετράγωνο, στα 2-3 τετράγωνα, τα μεγάλα και τα μικρά που έχω κάνει, αναγκαστικά γιατί ήταν αδύναμο να χαράξω πάρα πολύ ψηλά τετράγωνα. Αλλά χρησιμοποίησα στην οπτική ποιήση, στο βιβλίο μου το Π, το οποίο υπάρχει εκεί που βγήκε πριν 3-4 χρόνια και έγινε μια έκθεση στη Θεσσαλονίκη μόνο και στην Άρτ Αθήνα. Η Λόγα Νικολάου κατέβασε κάποια έργα. Χρησιμοποιώντας κάποιο προγραμματάκι, πολύ απλό, δεν θέλω να το πω ακριβώς, γιατί θα αρχίσουν να μιλάνε για προγράμματα σε λεπτομέρειες, παίρνοντας ποίηματα, βάζοντας τα μέσα σε εικόνες, έγινε μια παραγωγή κάποιων έργων, τα οποία είχαν πολύ ενδιαφέρον για μένα, γιατί αυτά τα έργα μου τα έβλεπες μέσα στο διαδίκτυο, και παίρνεγε στο κέρσορα, το τοξάκι αυτό που έχουμε πάνω στην εικόνα, διάβαζε το ποίημα. Δηλαδή, αναγνώρισε ότι στην ουσία είναι γραφή, ενώ έβλεπε εικόνα. Είναι ένα παιχνίδι, το έκανα. Και μου άρεσε και έκανα μια ολόκληρη σειρά. Και πιστεύω ότι υπάρχει πάρα πολύ δουλειά. Καλά. Από την ποίηση, την ποίηση του Πόβιτα έως το, αυτό που ασχολείται. Εξήγησε με την οπτική ποίηση. Τι κάνει ακριβώς. Οπτική ποίηση. Για όσους δεν το ξέρουν, γιατί είναι και μία λέξη λίγο περίεργη, δύο λέξεις περίεργες έτσι. Στην ουσία ξεκινάει από την Ιταλία, Poesia Visiva. Υπάρχει ανάλογο κίνημα και είναι οι ποιητές και οι εικαστικοί σε κοινό διάλογο, η εικόνα και η ποιήση σε κοινό δρόμο. Υπάρχει η Poesia Concrete, η συγκεκριμένη ποιήση. Στην Ελλάδα πρόσωπος είναι ο Μιχάλης ο Μήτρας, μόνο. Είναι ο Αγούστο Ντεκάπος στη Βραζιλία και οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί και οι Βραζιλιάνοι ήταν αυτοί που κάνανε περισσότερο και είναι οι συγγραφείς και οι ποιητές ή η συγγραφική λειτουργία και η ποιητική σε κοινό δρόμο. Και υπάρχει και η Sound Poetry, η ηχητική ποιήση στην Ελλάδα δεν έχουμε. Και εγώ έχω γράψει ένα ποίημα. Πάρα πολύ γνωστή στην Γαλλία και στην Ιταλία, όπου είναι ο ήχος και το ποίημα σε μια κοινή διάδραση. Στο μουσείο στο ΕΜΣΤ υπάρχουν πάρα πολλά χαρακτηριστικά, το Ορίσο Παρ, ο οποίος έβγαζε και το περιοδικό Κου, που υπάρχουν και δίσκοι μέσα, όπου είναι φωνητικά ποίηματα. Στην οπτική ποίηση υπάρχει ομάδα οπτικής ποίησης στην Ελλάδα. Είναι παρεμβάσεις οι οποίες φέρνουν το οπτικό και την ποίηση σε ένα κοινό λόγο. Ποια είναι η αναγκαιότητα, πώς προέκυψε. Προέκυψε, η δική μου ανάγκη ήταν να συγκεράσω αυτά τα δύο κάποια στιγμή. Επειδή γράφω ποίηση, δημοσιεύω ποίηση, κάνω εικαστικά, φτιάχνω έργα, κάποια στιγμή άρχισα να θέλω να κάνω κοινά πράγματα. Κοινά πράγματα τα οποία να μην είναι ούτε εικαστικά ούτε ποιήση. Δηλαδή να μην υπάρχει γραπτός λόγος και να μην είναι ακριβώς
ένα έργο τέχνης, αλλά να προσπαθήσουν να δώσουν μια άλλη αίσθηση. Η προσπάθεια λοιπόν είναι αυτό που και ο Κάλλας και ο Μάξ ο Μελαρίτης το έχουν πολεμήσει και το έχουν γράψει, η ποιητικότητα. Δηλαδή η αίσθηση της ποιήσης που έχει ποιήση αφαιρτής. Λοιπόν, μπορείς να πεις ποια είναι η ποιητικότητα σε μια αίσθηση, δεν είναι εύκολο. Αλλά αν μπορέσεις να το βρεις, βλέπεις ότι εκεί είναι άλλα έργα από κάτω. Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην έννοια μιας λέξης και στην εικόνα μέσα στην οποία χρησιμοποιείται η λέξη. Άλλο αυτό. Αυτό πηγαίνει στους διευθυντές. Ναι, εγώ δεν σου λέω το λόγο μέσα στην εικόνα, την αίσθηση του λόγου, την αίσθηση της ποιήσης, την αίσθηση της εικόνας, τις δύο αισθήσεις μαζί και να παράξεις κάτι. Το οποίο μπορεί να είναι καλό, κακό, να είναι, δεν έχει σημασία. Μπορεί να πλησιάσει το φλούξους λίγο, καμιά φορά, ξεφεύγει. Η Βιβλία Βασιλοπούλου έχει γράψει για μας, για την ομάδα της ομαδικής οπτικής ποιήσης, που κάναμε στην Καλλιέργη 3. Εγώ πιστεύω ότι ήταν μερικά ήταν διαματάκια. Μερικά δεν ήταν. Δεν είναι πολύ απλό, γιατί όπως και το βιβλίο αυτό το πει, προσπάθησα να μην το κάνω ως ένα βιβλίο ποιήσης ή οπτικής ποιήσης, αλλά ένα συνολικό πράγμα με μια καινούργια αίσθηση παρουσίασης. Δηλαδή το meta-web writing, όπως το ονόμασε ο Μάρκα Μέλπερτ, ο οποίος το έλαβε και ενθουσιάστηκε, φίλος των τέχνων και χθες και στο ΕΜΣ, ο οποίος λέει με αυτά τα έχει δημοσίευση στο διαδίκτυο και τα βάζει τώρα σε χαρτί, αλλά έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, αυτά είναι πειράματα, είναι έρευνα, ξεκουράζει το μάτι του εικαστικού ή του ποιητή και μου δίνει πάντοτε και μου δίνει ζωντάνια και χαρά. Όπως κάνει τώρα, έκανε ένα έργο για τα 100 χρόνια του Ντάντα και πήγε στο μουσείο που είναι στο Χιούστον. Είναι ένα έργο που το έκανα για να τιμήσω τον Ντάντα. Αυτά είναι τα διαλύματα και η χαρά και η... Η οπτική ποιήση, με την έννοια αυτή, νομίζω δεν έχει ιστορία. Είναι μια επιτόπου. Άγγιση στοιχείων τα οποία συναμπολογούνται κατά κάποιο τρόπο. Μπορεί να επιζήσει μια τέχνη χωρίς ιστορία. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Δηλαδή, να τελειώνουμε την τέχνη. Από το 70 περίπου έχουν δοθεί 3-4. Η ιστορία της τέχνης τέλειωσε. Λέει ένας Γάλλος. Μετά βγαίνει το τέλος της ιστορίας της τέχνης. Το κατεκτημένο είναι το τέλος της ιστορίας. Μπορούμε να φανταστούμε ένα τέλος της ιστορίας. Μπορείς να φανταστείς έναν άνθρωπο να μην είναι ερωτευμένος. Μπορεί να σταματήσει να υπάρχει η ζωή και η παραγωγή νέων ανθρώπων. Είναι ίδιες ερωτήσεις. Είναι ρητορικά σχήματα. Στην ουσία η ιστορία της ποεζία Μιζήμα είναι μεγάλη. Και είναι πάρα πολύ. Ο Τόνι Κράντα, α πούμε, το οποίο το ξέρουμε σαν γλύπτη, έφερε αυτά τα τρεις ταινίες, κάτι περίεργα γλυπτά, τα που είδαμε στο Πενάκι. Τόνι Κράντα ήταν ο πιο ποιητής Άγγλος. Και στον Πιερίδη είχαμε δει ένα ωραιότατο έργο του. Από πλαστικά μπουκάλια, από σκουπίδια, δημιουργούσε κάτι πολύ ωραία σχήματα. Και τον είχαμε φέρει και στην Πάτρα, στην Πνευματική Οπτική Ποιήση, Διεθνή Οπτική Ποιήση. Στο ΕΜΣΤ έχουν βάλει ένα έργο οπτικής ποιήσης και δύο μεγάλους οπτικούς ποιητές, Βέλγους, οι οποίοι βγάλανε ένα περιοδικό που λεγόταν Λότα Ποέτικα, ο Σαρέγκο και ο Πολ Δεβρέ. Κοίταξε τώρα, ο Πολ Δεβρέ, ας πούμε, έβγαζε μόνο συνθήματα. Έλεγε όμως οικονόμικους και είχε μια μικρή καρδούλα. Όμως πολίτικους καθόλου καρδούλα. Και όμως κλασικός μεγάλη καρδούλα. Και έβγαζε διάφορα περίεργα τέτοια συνθηματολογικά. Θύμιζαν πάρα πολύ Τζον Τζόρνο. Θύμιζαν τους Αμερικάνους οι οποίοι κάνανε τέτοια. Αλλά γιατί η οπτική ποιήση, αν θέλεις, έπιασε στην Ευρώπη, γιατί εμείς δεν είχαμε underground. Στην Αμερική υπήρξε το κίνημα το underground, το beat. Στην Ευρώπη υπήρξε το της οπτικής ποιήσης περισσότερο. Όλα αυτά μαζί με το φλούξους ήταν μια ολόκληρη ιστορία, σαν με τα ντατά. Έτσι το... Και στη Γαλλία ήταν η λετρίστη. Η λετρίστη ήταν πιο ακόμη άλλη ιστορία. Ναι, η λετρίστη είναι και αυτή μέσα σε μια πορεία τέτοια. Η ομάδα Artlinguages στην Αγγλία, βασικά. Η οποία επίσης ασχολείται με τις λέξεις, αλλά βέβαια εκεί πάλι με ένα... Υπάρχει ένα ιδεολογικό περιεχόμενο. Υπάρχει μια
τοποθέτηση πολιτική. Ναι, ένα πολιτικό υπόβαθρο. Ναι, υπάρχει. Άρα υπάρχει μια παρακούπηση σε μια άλλη έννοια. Ναι. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σου οι ακραίες καταστάσεις της ποιήσης, της συγκεκριμένης ή οποιαδήποτε, που δεν έχει πλέον παραπομπές. Δηλαδή το όριο είναι πού σταματάει η παραπομπή για να θωράσει κάτι άλλο. Δηλαδή. Κοίταξε μετά από την έκρηξη, να γίνει η αναγέννηση ή η καταστροφή. Εδώ έχουμε έκρηξη πάντως. Τώρα δεν ξέρω πού σταματάει. Θα θέλατε να μας ρωτήσετε σε πάνω σε όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν. Αν σας ενδιαφέρει κάτι, αν κάτι νομίζετε ότι δεν είναι τελείως αφές. Κύριε Παυλωμάτη, έχω μια αίσθηση όσο μιλούσατε, με φόταν πολλές ιδέες και το ένα φέρνει το άλλο και προγραμματιζόμουν. Σκέφτηκα το εξής, για πρώτη φορά. Εάν όλοι αυτοί που ασχολήθηκαν με το RedNet και μιλάω πριν την αμηχανία του μεταμοντερνισμού, που για μένα είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της τέχνης που λέγεται αμηχανία, όχι μεταμοντερνισμός. Όλο αυτό το RedNet είναι σαν να είναι η επίπονη του ουρητηρίου των Τισάν. Όσοι δώναν τον χρόνο μας, την ας πούμε τέταρτη διάσταση, όχι κατά τους φυσικούς, όπως την εννοούμε εμείς. Και δεν κάνει κινηματογράφο, όπως το ξέρετε, βίντεο. Έτσι όπως το έκανε ο Κωστής, γιατί έβαλε τέταρτη διάσταση μέσα και το τυχαίο, αυτονομώντας το εργοτέχνης, αυτή είναι σαν να πήραν τον δρόμο που ξεκινάει από το γυμνό που κατεβαίνει τη σκάλα. Δηλαδή ήταν δύο κατευθύνσεις που η μία οδηγεί στο RedNet, πια βαρεθήκαμε το βλέπουμε, χρόνια ακόμη, η άλλη οδηγεί στην διαπραγμάτευση με έννοιες που για τον Κωστή το βλέπω να είναι προφητικές στη δουλειά του για τη σύγχρονη τέχνη, όπως είναι η προσωμείωση. Έχουν την προσωμείωση ενός φυσικού φαινομένου. Και πολύ σωστά ο καθηγητής μου το έβαλε στα φυσικά φαινόμενα οπότε. Έχονται την προσωμείωση επομένως σε κλίμακα των μέτρων μας, ανθρώπινη. Η προσωμείωση στη σύγχρονη τέχνη θα πάρει και στην ψηφιακή εποχή τεράστιες επεκτάσεις και διαστάσεις. Έχουμε επίσης το θέμα του μη επαναρρύψιμου, όχι generative art. Δηλαδή δεν ξαναγίνεται μία πρώτα σκάσετε αυτή η εικόνα, δεν θα ξαναυπάρξει. Και νομίζω ότι όλη η ιστορία ξεκινάει για τον Κωστή, διέψευσε να δεν κάνω λάθος, από την ώρα που αναγνωρίζει στον κεραυνό στις ηλεκτρικές εκενώσεις. Και το συνδέει με ένα φυσικό φαινόμενο. Γιατί θα μπορούσε να έρθει στο μυαλό σου κάτι άλλο. Αλλά από την ώρα που τον αναγνωρίζεις εσύ, και εδώ πάμε στην πνευματική φυσική, ως φυσικό φαινόμενο, από τη στιγμή εκείνη υπάρχει ο κεραυνός ως προσωμείωση φυσικού φαινομένου σε κλίμακα τέχνης, αλλά τι τέχνης, εκεί που βάζει τα χέρια μέσα στα ηλεκτρόδια και στις ακολουθήρια τέχνης και γίνεται ξανά αναγνησιακός. Γίνεται επιχειρία νομικού αργοτέχνης μέσα από διεπιστημονική προσέγγιση, διατομιακή θα το έρθω περισσότερο. Δηλαδή, ανακατεύεσαι με τα πολιτήρια, με το κάλιο, με πράγματα που δεν είναι της δικιάς σου κουζίνας. Και αυτό είναι η επανάσταση στο μεταμοντερνισμό, εκεί που οσμώνεται η τέχνη με την τεχνολογία, την επιστήμη και την κοινωνία, η έννοια της διάδρασης. Είναι μια πρόδρομη αφήγηση της διάδρασης αυτό που κάνεις. Εκεί όπου συναντιέται αυτό που είναι ο Λεωνάρντο, η τέχνη, η τεχνολογία, η επιστήμη και η κοινωνία, εκεί αρχίζει μια καινούργια εποχή. Αλλά δεν νομίζω την ορφανία του πατέρα. Έτσι όπως το λέγατε, έγινε από τον Τισάν πίσω από αυτό. Και όχι μόνο βέβαια. Τώρα θα σας πω το εξής. Μια παρένθεση. Το γυμνό που κατεβαίνει στη σκάλα έχει την καταγωγή του στις φωτογραφίες ενός Αμερικανού φωτογράφου, το που δεν θυμάμαι το όνομα, ο οποίος είχε, όταν έκανε τις πρώτες δοκιμές τις φωτογραφικές, και έβγαινε από σύνδεση μιας κίνησης. Τι μπορεί να γίνει από πραγματικά την κίνηση ενός ανθρώπου. Δεν καταβαίνει σκάλα, αλλά είναι τα διάφορα σπάντα. Στην ουσία είναι τα τετραγωνάκια του φίλου του κινηματογράφου. Τετραγωνάκια. Όταν τα φίλου παλιά ήταν απλώς κάθε φορά μια μικρή κίνηση, μια μικρή παραταγή. Λοιπόν, αυτό ήταν η πηγή του Μαρσέλ Τουσό. Δηλαδή ήταν ένα τρίκ τεχνολογικό, το οποίο μετά μπαίνοντας στον χώρο της τέχνης, να υπάρχει με στους κριτικούς, στερεβάλλει τον χώρο τύπο, στους ανθρώπους που γράφουν την τέχνη, την σκέπτη, την τέχνη, τους φιλοσόφους, τους αισθητικούς, της κάθε μορφή το περιβάλλον της τέχνης. Μπαίνοντας στο περιβάλλον, βέβαια, ξαφνικά αναγνωρίστηκε ως ένα γεγονός που θα μπορούσε να έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και από τότε βέβαια είναι και η μόνιμη παρακομπή των πάντων. Είναι μια παρακομπή εκεί μέσα. Το πρόβλημα είναι όλα, για μένα,
είναι ότι αυτό ανοίγει το δρόμο. Εκεί άνοιξε το δρόμο. Σε αυτό που είχα γράψει με αυτό που λεγόταν όταν το οτιδήποτε σημαίνει οτιδήποτε. Δηλαδή είναι μια διάλυση πλέον των πραγμάτων, η οποία δεν είχαν πρεσβεύσει για αυτά τη δεκαετία του 60, ο Λεπάρκα. Και ο Χούλιο, η ειδική κατεύθυνση. Ο ήταν πάρα πολύ αριστερή. Και επομένως έβλεπαν τη διάλυση πλέον των αξιών, γιατί θεωρούσαν ως μια αναγκαιότητα. Δηλαδή τελικά ο Κοβάλσκι έλεγε ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να κάνει τέχνη, και οτιδήποτε μπορεί να είναι τέχνη, ο Λεπάρκερ είναι ανάλογα. Λοιπόν, και ήταν μια κίνηση που ήταν εναντίον ακριβώς. Ίσως ήταν και η πρώτη μεταμοντέρνα, η πραγματική μεταμοντέρνα ήταν αυτή. Δηλαδή που είπε απέριτο τον μοντερνισμό. Δηλαδή ο μοντερνισμός τι, η κατάληψη των μαθητών της ζωής από το ΣΕΖΑ. Αυτή είναι η διαδρομή. Λοιπόν, εκεί μέσα οι καλλιτέχνες αυτοί έβλεπαν αυτό το κύκλο. Τώρα σήμερα αυτά τα πράγματα έχουν γίνει λίγο κοινά, έχουν γίνει κινητοποίηση λιγάκι. Εγώ θυμάμαι το 62 ή 63 στο Σαλόν, δηλαδή να φέρνει στο Παρίσι, που γινόταν τότε το χάο. Αυτά που γίνονται και σήμερα στις διάφορες μπιενάλε που δείχνουν πράγματα πεταμένα από εδώ από εκεί. Όλα αυτά έχουν γίνει το 62 ή 63 στο Παρίσι, στο Σαλόν, δηλαδή να φέρνει τότε. Λοιπόν, θυμάμαι και με το φίλο μου τον Λοτοάν, πήγαμε σε μια έκθεση, σε μια εκδήλωση του Σαλόν, είχαμε δει κάπου ένα κουβάκι να συμπέρισα. Και λέγαμε το είναι έργο ή το μαλάτσι κάτι καθαρίστρια. Τα ερωτήματα υπήρχαν από τότε. Είναι τα ίδια ερωτήματα. Είναι τα ίδια ερωτήματα. Απλώς άλλαξαν τα πλαίσια μέσα στα οποία λειτουργούν. Και τα πλαίσια σήμερα, κατά τη γνώμη μου, είναι κοινωνικό το θέμα, είναι πλέον καθοδηγούμενα από ένα τρόπο διάκρισης των πληροφοριών, που οπωσδήποτε πολλαπλασιάζεται. Μεταγεννάει άλλες πληροφορίες και πληροφορίες, άλλες πληροφορίες. Αλλά βέβαια υπάρχει κάποιο σημείο πάλι μια εσωτερική απεικιοκρατία για μένα που γίνεται μέσα στη ίδια τη χώρα μεταξύ των καλλιτεχνών του ίδιου και του καθηγητή. Μιλάτε για την καλλιτεχνική, δηλαδή για το mainstream που λέμε. Το πράγμα. Αλλά από την άλλη είναι η πνευματική τέχνη. Ναι, στην πνευματική τέχνη. Αυτό, γι' αυτό μιλάμε. Εκεί ήταν ο Μαλίνα. Αυτή έκανε το περιβάλλον του Μαλίνα. Αν θυμάσαι, το οποίο ήταν τότε είχαν δημοσία πάρα πολύ, πολύ ιδιαίτερα πράγματα. Αυτή όμω ήταν πνευματική και καθόλου καμία σχέση με τις δημοπρασίες, με τους υπουργούς δημοπρασιών, καμία απολύτως. Στην καλλιτεχνική Μαργή που εξέτασα στο Παρίσι, το έχω και φωτογραφίες σου, το λιβρό, είχαμε εκθέσει ό,τι πιο πειραματικό μπορείς να φανταστείς. Και βέβαια και με τον Ροζέ Μαλινά, που τον λέγαμε. Ναι. Είναι αστροφυσικός, αλλά είναι μέσα στην τέχνη πιο πολύ από όλους τους. Αυτό είναι νομίζω η μεγάλη κοσμογονία είναι αυτή, ότι με τον ο μοντερνισμός σηματοδοτεί το τέλος του με το τέλος της μεταβιομηχανικής εποχής και τη λατρεία των αντικειμένων και της μαζικότητας. Γι' αυτό και το καημός του μοντερνισμού ίσως είναι το καινούριο, το νέο, αυτό που δεν είναι μαζικό. Αλλά έχουμε μία τομή που, καλά δεν έχει μια μέρα στην άκρη βέβαια, που μπαίνουμε στην εποχή της ψηφιακής επανάστασης, της υλοφόρου των πληροφοριών. Και εκεί, αφού λέγουμε μία εποχή μέσου, αναγκαστικά λέγεται ο πανεπιστημός. Εκεί είναι και το ζήτημα, είπες για τη λέξη τόπος. Ο τόπος μέσα στο ψηφιακό χώρο είναι άλλος. Δεν υπάρχει. Όχι, υπάρχει. Είναι άλλος όμως. Γιατί είναι ένας χώρος. Είναι κάτω αλλού. Και είναι και ένας απίθανος χώρος που δεν έχει σύνορα. Δεν έχει διαστάσεις. Δεν έχει διαστάσεις, δεν έχει σύνορα. Σύνορα εννοώ. Αν έχει σύνορα. Θα σου πω ότι για κάποιο περίπτωση είναι μια έκθεση. Ναι, εδώ στην Αθήνα είναι ομαδική. Την οποία το λέω μέσα ο τόπος είναι αλλού. Λοιπόν, τα πράγματα είναι αλλού. Δεν είναι ενός. Βέβαια, όλο το ψηφιακό γεγονός έχει μπει πάρα πολύ μέσα στο εμπορευματικό και μας έχει χαλάσει, για να το πούμε απλά, γιατί έτσι γίνεται, κάνεις promote ένα πολύ μεγάλο γεγονός, λέγεται ψηφιακή τεχνολογία, δίνεις δωρεάν χώρο και πλατφόρμες όλοι να φτιάξουμε site, πράγματα, μυστήρια, μετά έρχονται όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να βγάλουν λεφτά από αυτό, κλείνουν πάρα πολύ μεγάλες πλατφόρμες, κλείνουν και άλλα πράγματα. Στο Second Life ένα παιχνίδι, όσο και αν έχει κριτικαριστεί, υπήρχαν αριστούργημα χώροι τέχνης, όπου είδα άλλα λεφτά. Και υπάρχουν ακόμη και σπουδαίοι καλλιτέχνες. Και υπάρχουν και σπουδαίοι καλλιτέχνες ακόμα. Πάνω από particles, μέχρι να σκεφτείτε και μουσείο. Ναι, το ξέρω. Και υπάρχει και το Web Museum, έτσι και αλλιώς. Το λέω. Αλλά θέλω να πω ότι πάρα πολλοί όμως χώροι καταστράφηκαν. Ένα που ήταν με το Fred Forest φτιαγμένο, είχε καταστραφεί.
Έχει όμως να χάσει ο Κιταμό, άρχισε να διακόπτει ένα κέντρο μέσα στη Σεκκυλάδη. Ο Στέλλα δουλεύει μέσα από αυτό το χώρο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο τέχνης, είναι κόσμος, είναι world. Και το κακό είναι ότι με τον κάποιο τρόπο αρχίζουν όλα και τα συμπιέζουν. Εξάλλου υπάρχουν και χώρες που φαίνεται ότι ο Ερδογάν είναι τέτοιος, έτσι που τα έχουν κλείσει πολλά από αυτά. Ή το YouTube έχουν κλείσει και έχουν κάποια. Δεν ξέρω μία του καταφυγή του Σαβανσί που είναι μία διάσημη καλλιτέχνη τη Second Life, Αλφα είναι το ψευδόνιμό τη, Ελή Θαλάβη είναι το όνομά τη, η οποία είναι στην Κωνσταντινούπολη, διδάσκει έτσι και έχει μία από τι σημαντικότερε σύνσει. Ναι, αλλά μέσα στο Second Life. Μέσα στη Second Life, ναι. Επιτρέπεται στην Τουρκία. Δεν ξέρω. Δεν ήθελα να σου πω. Μα δεν μπορεί να βγει από την Τουρκία, αλλά σε μερικές χώρες αρχίσαν και βάζουν και σύνορα, δηλαδή δεν σου επιτρέπει να είσαι YouTube. Άρα και αυτό στην Κίνα. Είναι εκτελούσαν hackers. Ναι, εκτελούσαν hackers. Δηλαδή και αυτό ακόμα αρχίσει και πρέπει να είναι. Άρα νομίζω ότι έτσι και όπως η τέχνη έχει ενσωματώσει. Δηλαδή τα μουσεία, τα κέντρα τέχνης έχουν ενσωματώσει την ψηφιακή τέχνη. Υπάρχουν τα βίντεο, άρα το υπάρχουν τα. Τα ψηφιακά. Πρέπει να μιλάω μια και εγώ, αλλά δεν φύγει. Νομίζω ότι έχει φύγει πέρα πια από το ψηφιακό ζήτημα. Από τη στιγμή που άρχισαν να συνεργάζονται σε όλα αυτά, η αστροφυσική και η ειδική της κυβερνητικής μηχανικής και επιστρέφει όλο το πράγμα, δεν είναι πια ανθρωποκεντρικό, είναι συμπαντοκεντρικό μέσα στον εγκέφαλό μας και στο πώς αντιλαμβανόμαστε σε διάφορες καταστάσεις τα πράγματα. Δηλαδή, θεωρώ ότι πια η ψηφιακή τέχνη μπορεί να φέρει στην ιστορία και να καταλαγεί σε κατηγορίες και κατηγορίες και κεφάλαια. Και η διάδραση ακόμη. Πια όταν μπορούμε να στεγάσουμε πληροφορία μέσα στο DNA, εδώ και αρκετά χρόνια, δηλαδή να υπάρχει το βιολογικό, κυβατικό υπολογιστή, το ζήτημα στην τέχνη δεν είναι το ψηφιακό. Και όπως το ότι κάνω πολύ ψηφιακό και το βλέπω σαν κάτι στα παιχνίδια, σαν ουσία στο Λούβρο. Το ξέρεις καλά, όπως και εγώ. Πόσα χιλιόμετρα περπατάς για να δεις ένα αριστούργημα, βλέποντας τίποτα. Καλές τεχνικές. Το ίδιο και με την ψηφιακή τέχνη. Πολλοί θα κάνουν ή θα μείνουν. Ναι, καλησπέρα. Καταρχάς να ευχαριστήσω για την πολύ καλή ιδέα αυτής της συζήτησης, η οποία, παρά το γεγονός ότι συγκροτείται με τους όρους που γίνεται, δεν πάει να είναι μια αξιόλογη και πολύ ενδιαφέρουσα και καθοριστική διαδικασία για την κατανόηση όχι μόνο της δουλειάς του Κωστή, αλλά κυρίως για να υποθούν σχόλια όπως αυτά που έχουμε ακούσει αυτή τη στιγμή. Προσωπικά θα ήθελα να πω δύο-τρία πράγματα. Μου ήταν εντύπωση ότι υπήρξε παντελής απουσία σε ό,τι αφορά την έννοια του μοντέρνου και την έκφραση του μοντέρνου στο γερμανόφωνο κόσμο. Όλοι τα έχουμε αλληλεγγύα στα γερμανικά τώρα, και το συνεργαζόμαστε έτσι. Αλλά δεν μπορεί κανείς να υποτιμήσει τον καθοριστικό ρόλο της εξαισιών στη Βιέννη, έτσι όπως στη συνέχεια το τι έγινε στο Βερολίνο. Συνεπώς, η γαλλοκεντρική προσέγγιση που είναι κατανοητή, που είναι αναγνωρισμένη, οφείλει λίγο να διευρυνθεί για λόγους, νομίζω, ιστορικής δικαιοσύνης. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω έχει να κάνει με το γεγονός ότι εθίγει για τους δυο μιλητές με πολύ ωραίο τρόπο και υπενητικό θα έλεγα ταυτόχρονα το ζήτημα της τεχνολογίας σε σχέση με την τέχνη. Ο καθηγητής μου Ρωμάτης αναφέρθηκε κάποια στιγμή στο θέμα της προοπτικής. Και η δουλειά του Κωστή είναι προφανώς μια έτσι, περιουσία εφαρμογής μιας τεχνολογικής διάστασης και προσέγγισης στη δουλειά. Νομίζω ότι εάν κάποιος υποπτευθεί τις εξελίξεις της δυτικής τέχνης από τον 14ο, ας πούμε, 13ο αιώνα και μετά, θα δει ότι κάθε φορά συγκελείται μία τομή στην καλλιτεχνικότητα της έκφρασης των ανθρώπων, όποτε προκύπτει μία τεχνολογική συνέπεση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό το συσιακό που είναι την τερό και που το λέει η επικοινωνία στις μέρες μας, είναι συστατικό στοιχείο
σε ό,τι αφορά τη σχέση που έχει μια νέα τεχνολογική εφαρμογή, μια νέα τεχνολογική επανάσταση, μια νέα τεχνολογική εξέλιξη σε σχέση με την τεχνική έκφραση. Αν πάρουμε την αρχιτεκτονική, ένα κλασικό παράδειγμα είναι η μετάβαση στο γορφικό ρυθμό. Γιατί οι άνθρωποι ξαφνικά αρχίζουν και χτίζουν αλλιώς και διακοσμούν αλλιώς και εκφράζονται αλλιώς? Γιατί υπάρχει η δυνατότητα, έτσι, της συνέβρεσης μιας τεχνολογικής εξέλιξης και με τα αποτελέσματα που έχουν. Το ίδιο ισχύει με την προοπτική. Αν όμως, για παράδειγμα, πάρουμε την παράλλαξη ή τη στρέβλωση της προοπτικής, βλέπουμε το παρόν. Ένα κατεξοχή δυναμικό στοιχείο στην τέχνη και στην αρχιτεκτονική, ταυτόχρονα όμως με τεράστιες αντιδραστικές ιδεολογικές σημάσεις. Έτσι ήταν η έκφραση, η επίσημη έκφραση Καθολικής Εκκλησίας για να επιβληθεί και να χτυπήσει το τότε μοντέλο, μέσα σε πολλά εισαγωγικά, που ήταν ο Προτεσταντισμός. Συνεπώς, δεν θα υπήρχε μοντέλο, αγαπητές και αγαπητοί συνακροατές, εάν δεν υπήρχε η δεύτερη βιομηχανική επανάσταση που ήταν, έκανε πάταγο στην Ευρώπη, και αυτή η όγκωση, αυτός ο πληγμός από την ακαδημαϊκή τέχνη. Πόσα σαλόγγαρα έπρεπε να δει κανείς στο Παρίσι για να καταλάβει ότι η Ακαδημία Φρανσέζη και φτάνει στα ωριά της. Συνεπώς αυτή η ανάγκη για την τομή, η ανάγκη για το διαφορετικό, η ανάγκη για την αναζήτηση, συνηθαίνεται και συνυπάρχει με την τότε διαφορά οικονομικής παραγωγής, την επίδραση στις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων, τις αλλαγές της πόλης, στα πάντα όλα. Συνεπώς, πολύ, αν θέλετε, έγκυρα και ουσιαστικά θα συμβεί μία τομή στην καλλιτεχνικότητα των ανθρώπων, στην καλλιτεχνικότητα της έκφρασης, ακριβώς λόγω της ψηφιακής τεχνολογίας. Και αυτό δεν πρέπει να φοβίζει, είναι απελευθέρωση, υπάρχουν παγίδες, έτσι, αυτό που ανέφερε ο Κωστής για παράδειγμα, δεν λένε για το πώς έγινε, για το τι βγήκε, αλλά με το ποιο πρόγραμμα το δούλεψαν, έτσι. Ή εγώ, ας πούμε, παίρνω φωτογραφίες που μου αρέσουν και αρχίζω και συζητάω, είχα το φακό, η ταχύτητα κτλ. Αυτό λοιπόν είναι θετικό. Δεν πρέπει να φοβόμαστε. Και ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί δεν θέλω να μακρηγορήσω, είναι το εξής. Στην Ελλάδα, στην νεότερη τέλος πάντων αυτή η εκδοχή της χώρας που έχουμε και ζούμε, η έννοια του μοντέρνου σε πάρα πολύ κόσμο, ακόμα και στις φοιτητές στο Πανεπιστήμιο, που υποτίθεται ότι είναι το νέο μέρο που έρχεται σε αυτή τη γειτονία, δεν έχουν αντιληφθεί ότι υπάρχει μια ουσιαστική εννοιολογική διάκριση ανάμεσα στο μοντέρνο και στο σύγχρονο. Υπάρχει μια διανοητική σύγκριση. Και επειδή ακριβώς υπάρχει παραγωγή μοντέρνου στη χώρα μας, γιατί όλα έρχονται με καθυστέρηση σε σχέση με την κρίση, υπάρχει μια ιδιότυπη ταύτιση του μοντέρνου με το σύγχρονο. Και ενδεχομένως οι θεσμικές αποτυπώσεις, όπως προκύπτουν από τα μουσεία, δηλαδή μουσείο σύγχρονης τέχνης, ίσως αυτό το πράγμα να βοηθήσει στο να επέλθει μια διανοητική τομή και να αντιληφθούμε επιτέλους και όσοι έχουμε αγαπήσει το μοντέρνο, ότι ενδεχομένως είναι πεπερασμένο. Έχει τα όρια του. Ότι ενδεχομένως, δηλαδή, το μοντέρνο και ο μοντερνισμός ήταν μια τεράστια καλλιτεχνική αναζήτηση και έκφραση, που όμως ξεκίνησε πότε? Μετά το 1870. Πόσες συνάφειες έχουμε από το 1870 μέχρι τις μέρες μας? Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παλός. Εγώ ήθελα να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο που το είπε για την Βιέννη. Να πω ότι βεβαίως είμαι μεγαλόφωνος, αλλά πήρα μέρος στο Βιέννη 2.0, 1900 Βιέννη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, για τη διοργάνωση της έκθεσης γύρω από τη Βιέννη, στο Μπουγούρ και στην Νέα Υόρκη και στη Βιέννη που έγινε στο μουσείο. Άρα πραγματικά την έχω μελετήσει εκείνη την περίοδο και είναι μια θαυμαστή περίοδος, την οποία δεν την ήξερα,
μελετώντας και μαζί με τον Κάρλ Σόστε, πολύ μεγάλο ιστορικό εκείνη την περίοδο, την γνώρισα και τον. Όσον αφορά για το ψηφιακό, δεν ξέρω με τι είπα πριν, αλλά θέλω να πω μέσα στο εργαστήριό μου, όταν θα μπουν τα ψηφιακά, είναι ένα εργαλείο. Δεν είναι τίποτα πράγμα. Και πιστεύω ότι όλους τους καλλιτέχνες, όταν μπει μέσα στο εργαστήριο, μια ατομική βόμβα, ας πούμε, αν ήθελες, το κακό, να τη χρησιμοποιήσεις καλλιτεχνικά, θα τη χρησιμοποιήσει καλλιτεχνικά. Είναι στη σούπα μέσα. Και μπορεί να βγει κάτι. Άρα δεν υπάρχει, όλα είναι καλά μέσα στο εργαστήριο. Από εκεί και πέρα, υπάρχει ένα πρόβλημα ότι το σύγχρονο έχει μια ιστορικότητα. Δηλαδή γίνεται σήμερα με γνώση. Δεν γίνεται έτσι ξαφνικά. Γι' αυτό λέω ακριβώς, και είναι δική μου άποψη, ότι εγώ αισθάνομαι ότι συνεχίζω το μοντέλο. Και ότι το μεταμοντέλο ήταν μια, πώς το είπες, ατυχή συγκυρία. Και κοίταξε την περίεργη ατυχή συγκυρία, αν δεν υπήρχε, δεν θα κάνει τον κεραυνό. Και αναντίδραση. Θα σας έλεγα το εξής. Καταρχήν συμφωνώ με εσά όσον αφορά το θέμα για την προοπτική. Η προοπτική ήταν μια καινούργια τεχνολογία. Ήταν μια μορφή τεχνολογίας καινούργια. Η οποία όμως και αυτή οδηγήθηκε στο ίδιο άκρο που μιλάμε σήμερα, το ψηφιακό. Προσέξτε, να το ψηφιακό που γίνεται αυτοτελές. Δηλαδή, πραγματικά, οτιδήποτε και να κάνεις πραγματικά, το εργαλείο σου δίνει άπειρες δυνατότητες. Το εργαλείο αποκτά μια δική του οντότητα και είτε τέχνη. Το είπαμε την προοπτική είναι το εξής. Πέρα από τα προοπτικά συστήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ πολύπλοκα, υπάρχουν τύπου, δηλαδή ακόμα και η προοπτική που αναπτύσσεται από κάποιον που σχεδιάζει ο σχεδιαστή, ο οποίος υποτίθεται πως είναι μέσα σε μια λίμνη, και από τη λίμνη βλέπει το κτίριο που ψώνεται, το σωτό το οποίο ψώνεται μπροστά στη λίμνη, και από εκεί μέσα σχεδιάζει πώς το βλέπει κάποιος που είναι μέσα στο νερό, το σωτό που είναι εκεί απέναντι. Λοιπόν, αυτό είναι μια ακραιότητα, η οποία το πιο ακραίο σημείο που έχει συμπίπτει με το πρόβλημα της τεχνολογίας είναι το 18ο αιώνα, είναι μια ανακοίνωση στην Γαλλική Ακαδημία, στην Ακαδημία Φρανσέζα, και ένας φιλόσοφος ιστορικός δήλωσε ότι βλέπουμε λάθος. Η προοπτική είναι το σωστό τρόπο να βλέπουμε. Λοιπόν, όταν βλέπουμε τα πράγματα, τα βλέπουμε με λάθος τρόπο. Η προοπτική είναι η σωστή, δηλαδή πια η κατασκευή, η γεωμετρική. Λοιπόν, αυτή ήταν η υπερβολή. Μια υπερβολή, αν θέλετε, το βασικό κείμενο το οποίο όλη αυτή την υπερβολή γίνεται από την προοπτική την έδειξε, την έκανε εμφανή, ήταν ο Μελόπονθη στο βιβλίο του Invisible the Visible, το οποίο εκδόθηκε μετά το θάνατο του, είναι μια συλλογή από κείμενα, το οποίο το εγκύμαζε αλλά πέθανε, και το οποίο μέσα στο Invisible the Visible μέσα περιγράφει πώς ακριβώς, και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, πάρα πολύ χαρακτηριστικό, περιγράφει το πώς η προοπτική, έτσι όπως τη φανταζόμαστε, η γεωμετρική προοπτική είναι λάθος. Η γεωμετρική προοπτική είναι λάθος. Τα πράγματα που είναι πιο μακριά, τα βλέπουν πιο κοντά με το μάτι, το φυσικό μάτι, από ό,τι τα βλέπει το γεωμετρική, η γεωμετρική κατασκευή και εξηγεί το πολύ βασικό πράγμα. Ο κόσμος, αυτό που είναι όλη η ιδεολογία, είναι όλη η ιδεολογία της προοπτικής του 15ου αιώνα και του 16ου, είναι ότι ο κόσμος δεν είναι απέναντι, είμαστε μέσα στον κόσμο. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή, θέλω να εξηγήσω το εξής. Ότι εκείνο το οποίο το πρόβλημα είναι, εγώ είμαι υπέρ των τεχνολογιών, σε όλη τη ζωή έγραφα για τεχνολογίες, που πολύ καλά, έγραψε για όλους τους τεχνολόγους, καλλιτέχνες της χρόνης. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι τι συμπέρασμα βγάζω, ποια ιδέα αποκομίζω, δηλαδή ποια είναι η θεωρία την οποία θα βγάλω. Δεν είναι το αντικείμενο, αυτό είναι ένα εργαλείο η τεχνολογία. Αλλά τι ιδέα θα βγάλω, πού θα την βγάλω όμως την ιδέα, εάν τυχόν δεν. Το βλέπω μόνο σαν σκοπό, σαν αντικείμενο. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο είναι αυτή τη εποχή, το οποίο είναι τέλειο το 19ο και το οποίο πού ήταν η απάντηση, και αυτό είναι ο μοντερνισμό. Ο μοντερνισμό ο πραγματικό είναι όταν ο Διντερό, πρώτο ο Διντερό, ξέρω τι πρώτο, ο οποίο λέει ότι αυτά που συμβαίνουν μέσα στο έργο, μέσα στην εικόνα, συμβαίνουν μεταξύ των γεγονότων τη εικόνα και είναι εγώ είμαι αμέτωπο, εγώ είμαι απ' έξω. Πρώτος, επομένως δεν το βλέπω εγώ με το προοπτικό μου μάτι, το ένα. Δεύτερον, ο Ρόζερ Πίζα, περίπου 1700 τόσο, ο οποίος λέει το χρώμα της φύσης δεν έχει καμία σχέση με το χρώμα της ζωγραφικής. Οι ζωγράφοι δεν ζωγραφίζουν το χρώμα της φύσης. Τα χρώματα της ζωγραφικής είναι στο τρετέσιλο, δεν θυμάμαι, λοιπόν, σπαθέ σημασία, σταυρό. Και ο τρόπος που ζωγραφίζω τη φύση, το χρώμα που δίνω στη φύση δεν ανοίξει τη φύση, ανοίξει τον πίνακα.
Και είναι ο πρώτος ο οποίος λέει ότι τα χρώματα μεταξύ τους μέσα στο λογαριασμικό έργο επενεργούν το ένα στον άλλο. Και αυτά μας ενδιαφέρουν. Και το οποίο πήρε, το διάβασε έναν αιώνα μετά, το διάβασε ο Τσάρμερ από το βιβλίο, και από εκεί προέκυψε όλη η ζωγραφική του Τσάρμερ, η οποία εμπνεύστηκε πάρα πολύ από το Ρόζο Τζεπί. Και ο τρίτος είναι το πολύ σημαντικό, είναι ο Χέγελ, μαθήματα στη διοίκηση του 1825, στο οποίο μέσα διηγείται ότι η ζωγραφική είναι πάνω σε ένα επίπεδο. Δηλαδή είναι η πρώτη καταπολέμηση άμεσα της κρουφτής. Η προοπτική είναι μια τρύπα. Φτιάχνει μια τρύπα. Την οποία την υλοποίησε το 1950, το κάπου εκεί, το 55-60, ο Φοντάν, ο οποίος έδειξε την τρύπα. Τρύπησε το πίνακα, το κάπα. Υποθέτω να εξηγήσω το εξής. Ότι όλα αυτά είναι πάλι τόμως ιστορίες λογικής, ιστορίες σκέψης. Τις οποίες όλη αυτή η προσήρωση στην τεχνολογία τις βγάζει. Της γράφει και εκεί η αντίθεσή μου με τα ψηφιακά. Διότι το βλέπω σαν αντικείμενο, όπου κάναμε πράγματα, παίζουμε το πράγμα αυτό. Παίζουμε. Η τέχνη δεν είναι παιχνίδι, η τέχνη είναι σκέψη, είναι λογική. Είναι ανάλυση. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ένα παράδειγμα θα σας δώσω για να καταλάβουμε πόσο πλέον την υπερβολική κατάσταση της τεχνολογίας είναι πώς να φέρει τη χαρακτική. Η οποία χαρακτική δεν ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί ήταν αυτή τη ζωή μου, ήταν η χαρακτική. Τι χαρακτηρίζει, σημαίνει το εξής. Υπάρχουν σχολές αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, να φύγουν. Οι σχολές αυτές διδάσκουν το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις μηχανές offset και να παράγουμε όσα δεν παθαίνουμε. Και τα αποτέλεσμα τις οποίες όμως οι μηχανές αυτές διαλέγουμε και δεν παράγουμε 2.000, 5.000 αντίτυπα που είναι όλα όμοια, αλλά μόνο 40 θα τελειώσει τα υπτάγματα. Και τα αριθμό 40. Μα και 40 στην ιστορία της χαρακτηρίας βγήκε λογικά και βγήκε μέσα από την ανάγκη. Διότι όταν τυπώσει 40 φορές το ξύλο, μπουκώνει εκεί πέρα και πιο είναι κακές οι τύποι. Λοιπόν, οι πρώτες πληκτέγγες του πρώτου αριθμού, οι άλλες ήταν τους μεγάλες πιο φτηνές. Καταλάβατε, κάνετε σκιώτες, σκιώτες. Λοιπόν, αυτό που έγινε ανάγκη έγινε τελικά σύστημα. Έγινε υπόδειγμα εμπορικής συμπεριφοράς άνθρωπος μέσα. Λοιπόν, θέλω να εξηγήσω, πάντοτε εμένα για μένα στη ζωή μου είναι ο μερολογωτή, ο οποίος είναι το βασικό. Ο κόσμος είναι γύρω μας, είμαστε μέσα στον κόσμο. Και δείχνει την οπτική πυραμίδα της προοπτικής να είναι κάτι που πάει προς το βάθος και εμείς το ακολουθούμε. Και μετά από αριστερά μας και δεξιά μας τα πράγματα. Δεν βλέπω αυτά που να παίρνει, μόνο αυτά που να παίρνει, βλέπω αριστερά και δεξιά. Είναι η διακοπή με την αναγέννηση. Ο τρίτος δεν έλεγε την αναγέννηση, είναι εκεί. Είναι εκεί. Και εκεί βλέπω αυτό είναι ο Σεζάν. Και αυτό κατάλαβε ο Σεζάν, είμαι οι περισσοριστές αυτές, δεν θα μπορούν να τα πιστεύω. Ο μοντερνισμός, θα σας κουράσω λίγο, τρία πράγματα θα πω ακόμα. Ο μοντερνισμός, σαν ιδέα, είναι ακριβώς το κίνημα εκείνο που αντιλαμβάνεται όλοι. Και αυτό είναι ο Σεζάν, και από εκεί αρχίζει την πραγματική ιστορία της τέχνης, της νέας τέχνης, της σύγχρονης τέχνης, όπου αντιλαμβάνεται ότι η επιφάνεια στην οποία το γραφείο καλλιτέχνης είναι επίπεδη, ότι δεν έχει κανένα απολύτως νόημα, κανένα απολύτως λόγο να δημιουργεί μέσα από προοπτική να κάνει μια ψευδή τρύπα, να ανοίγει μια ψευδή τρύπα. Και απομένως, ως επίπεδο, να βάζουμε τα πράγματα στο ίδιο επίπεδο. Θα κάνουμε πολλά ίσα. Και έχουμε το Μπράκ, το Πικάσο και έχουμε τη συνέχεια με τον Μοντριό που ακούγεται. Το πρώτο, ένα ανεκδοτικό θέμα που θα πούμε είναι το εξής. Για το θέμα που συνθήκησατε, το οποίο είναι πολύ σωστό, ότι στη σύγχρονη τέχνη και τη μοντέρνα τέχνη. Ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι το άρα μοντέρνα και το όρο των διεθνή μοντέρνα εννοεί την τέχνη εκείνη η οποία ξεκινάει από την επιπεδότητα, την αναγνώριση της επιπεδότητας, την επιπεδοποίηση των χρωμάτων και την εργασία στην επιφάνεια ως επιφάνεια. Και όχι πλέον ως μια ψευδεστική τρύπα. Αυτό είναι ο όρος άρα μοντέρνα. Άρα, στο άρα μοντέρνα μέσα μπαίνουν όλα τα κινήματα και όλες οι τάσεις και οι εργασίες που εργάζονται με αυτό το σκεπτικό. Όταν λοιπόν στα ελληνικά, που είναι μια δύσκολη γλώσσα, δεν έχουμε το κατάλληλο όρο και το μεταφράζουμε σύγχρονη τέχνη. Όλοι το αντιλαμβάνονται ως σύγχρονη, ως τη σύγχρονη τέχνη που είναι σήμερα. Και το οποίο όμως αυτό στο γαλλικό όρο είναι αρκοτοπορέν, δεν είναι άψη, δεν είναι αρκοτοπορέν. Είναι αρκοτοπορέν. Και το αρκοτοπορέν είναι ακριβώς στη γαλλική που το πείτε σήμερα. Αυτό θεωρεί αρκοτοπορέν. Το πρόβλημα ποιο είναι. Ότι δεν συγχαίρονται. Και συγχαίρονται και θα πω και προσωπικά, αν θέλετε, ότι τώρα το αντελήφθη γιατί για ορισμένες σκέψεις, ορισμένα πράγματα που άκουσα, τώρα αντελήφθη όταν παρατήρησα ότι όταν το Μουσείο Τελεσσέρι είχε στην Επιτροπή που έκανε τα μουσεία το 1994-1996, δεν είχε την ψάρια μα που ήταν επί Βενιζέλη. Λοιπόν, και κάναμε τα μουσεία και όταν τα ονομάσαμε
παρουσία στην Χριστέ. Και τώρα τον Ιστέρα αναρωτιέμαι και λέω, όχι, λάθος. Πρέπει να κάνουμε σήμερα με μουσία του Μοντέρνα Στέφης. Γιατί με το Μοντέρνα Στέφης δεν είναι χρονολογικός όρος, είναι ημερολογικός όρος. Σημαίνει αυτό το είδος. Δεν σημαίνει από τότε ως τότε. Όταν λοιπόν το όνομα του Σύγχρονου, το κόμμα του και λέει, αφήνει σύγχρονο. Αυτό. Και αυτό και λέω, δεν το είχα προβλέψει τότε. Τώρα μου προέκυψαν ορισμένα θέματα και ορισμένα δηλαδή, γιατί να μην είναι μέσα και αυτός και εκείνος και ο άλλος. Καταλάβετε, είναι το τότε, είναι αυτό και προϊόν της σύγχυσης. Υπάρχει σύγχυση. Και όλοι να μείνουν σύγχρονοι και αυτοί σύγχρονοι. Λέω και άλλο σύγχρονο και αυτός που κάνει γαϊμουράκι, και αυτός που κάνει πα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 � όρος εγκυρολογικός, όχι χρονολογικός. Και ένα δεύτερο θέμα το οποίο θα το θέσω και αυτό και θα τελειώνουμε, λοιπόν θα σας κουράσω άλλο, μόνο το φίλε τα πολλά, είναι ο όρος των γενεών. Αυτή είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο, οι Έλληνες, στην Ελλάδα, όπου τοποθετούμε τους καλλιτέχνες κατά γενές. Και λένε η γενιά του 60, η γενιά του 70. Και αυτό είναι περίπου μια αντίληψη μιας γερμανικών θεωριών των τελών του 19ου αιώνα, οι οποίοι σκέφτονται ότι εκείνοι οι οποίοι γεννήθηκαν την ίδια εποχή θα έχουν τις ίδιες συμπεριφορές και με τους ίδιους τρόπους. Αυτές είναι ανοησίες. Καταλάβετε, όταν λοιπόν λέμε γενιά του 30 είναι μια ανοησία, και γενιά του 60 είναι μια ανοησία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι νέοι και ανοίγουν στο πνεύμα αυτής της γενιάς, δηλαδή και όχι γενιά, το πνεύμα αυτής της εποχής, τις ιδέες αυτής της εποχής και υπάρχουν νεότεροι παλαιότεροι οι οποίοι δεν ανοίγουν. Είναι αντίστοιχο, οι παλαιότεροι που ανοίγουν και οι νεότεροι που είναι τελείως ανάγνωστοι. Άρα όλα αυτά τα πράγματα τα μπερδεύουν πάρα πολύ. Και τώρα έχουμε καταλήξει να λέμε τώρα γενιές. Και ξεκινάμε χθες. Γενιά του 60, γενιά του τάδε, γενιά του τάδε. Είναι ανοησία αυτό το θέμα. Δεν υπάρχουν γενιές. Οι άνθρωποι που γεννιούνται υπάρχουν συνθήκες. Συνθήκες. Οι συνθήκες σημαίνει ότι οι άνθρωποι που γεννιούνται σε ίδιες περιόδους μπορεί ενδεχομένως να έχουν μεγαλώσει σε ίδιες συνθήκες και να έχουν κάποιες κοινότητες μεταξύ τους. Μπορεί. Αλλά δεν γίνονται όλοι κατά τις ίδιες συνθήκες. Γιατί η κοινωνία μας δεν είναι πια οι απλοϊκές, οι πρωτόγονες κοινωνίες, τα απλές κοινωνίες. Είναι πολυσύπεδες οι κοινωνίες μας. Και ο άλλος είναι εδώ, ο άλλος είναι εκεί. Δεν επικοινωνούμε πλέον οι διάφορες τάσεις, οι καταστάσεις, οι πραγματικότητες. Λοιπόν, περίπτωση με τη σκέψη μου, είναι πολύ μικρή αυτή τη στιγμή. Θεωρείτε πως λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας ότι μια μέρα η ζωγραφική και το σχέδιο που κάνει ο άνθρωπος με το χέρι του και το μολύβι και την έλογη ότι μπορεί αυτό το πράγμα να εκλείψει. Ακούστε να σας πω, είμαι 20 χρόνια καθηγητής σχολή καρδιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη στη Μέγα Συμμαχία των Βενέζων. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να σας πω είναι το πρόβλημα που μας ετήθηκε πάντα για τους φοιτητές και το βλέπεις κάθε μέρα. Θα σας πω την άποψή μου πάνω σε αυτό. Το είναι πολύ. Νομίζω, δεν είμαι καθόλου συντηρητικός. Νομίζω όμως ότι το σχέδιο ειδικά δίνει τη δυνατότητα στον καλλιτέχνη να αντιληφθεί το χώρο, το πώς τα πράγματα λειτουργούν στον χώρο. Γι' αυτό είναι μια αίσθηση την οποία να έχει κάποιος άλλος, δεν έχει αξία, δεν μιλάω το καθένα. Εγώ είμαι ατάλλαντος, το μπορούσα να το λέω στη μία συγγραμμή. Λοιπόν, αλλά κάποιος ο οποίος έχει ταλέντο, αντιλαμβανόμενος τον χώρο, αντιλαμβάνεται λίγο τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να τοποθετήσει τα πράγματα σε ένα περιβάλλον και να τους δώσει να τα αναδείξει, να τα βγάλει μέσα από ένα περίμηνο. Το χρώμα επίσης έχει παίξει μεγάλο ρόλο, πολύ λιγότερο για μένα, το σχέδιο είναι το βασικό. Στην Ελλάδα έχουμε ακόμα τη συνήθεια να διδάσκουμε σχέδιο. Στην Σερβία που βρισκόμουν κατά καιρού σε διάφορα γεγονότα, σε συνέδρια, παρατηρήσω τις χώρες των τεχνών που είχαν καταργήσει τελείως το σχέδιο και έκαναν ούτε καν, δεν έκαναν καν αν δεν ήταν παραστατική ζωγραφία, έκαναν κατευθείαν αφηρημένα από το πρώτο έτος. Λοιπόν, το αφηρημένο δεν είναι την ενοχλή. Το σχέδιο, ναι. Το σχέδιο νομίζω πως είναι η στήριξη. Είναι η βάση, είναι η οργάνωση. Είναι ενοχλητικό το σχέδιο. Δεν είναι η παράσταση που κάνει ο άλλος που μαθαίνει σχέδιση που θα δώσει στα φροντιστήρια και πώς θα κάνει το φρύδι και πώς θα κάνει τον πόλη εδώ να φαίνεται και τον πόλη ακόμα στο δέρμα. Καταλάβατε. Όχι. Είναι η οργάνωση. Και η οργάνωση είναι αυτή που έρχεται για το ότι η σχέδιση συνδέεται πάρα πολύ με την λειτουργική. Πάρα πολύ με την λειτουργική. Το λέω αυτό γιατί έχω παρατηρήσει τελευταία από εκθέσεις που παρακολουθώ ότι οι επιμελητές που οργανώνουν τις εκθέσεις προτιμούν να δείχνουν, ας πούμε, εγκαταστάσεις ή πράγματα τα οποία χρησιμοποιούν πολύ τεχνολογία και πολύ λιγότερο το σχέδιο ή τη ζωγραφική. Αυτό, δηλαδή, σε βάση σε ένα προβληματισμό ότι πού θα καταλήξει αυτό, δηλαδή αν όλοι προτιμούν κάτι άλλο. Και εγώ δεν την έχω σε αυτό να σε απαντήσω. Είναι επιλογή του καθενός. Είναι όμως η τάση υπάρχει.
αυτή είναι η εγκατάσταση. Τι είναι η εγκατάσταση. Είναι που... Αν δεν φαίνεται κάτι μέσα από όλα αυτή την πορεία, αυτό. Κοιτάξτε, είπε, τι είναι η εγκατάσταση. Είναι, αν θέλετε, η δημιουργία μια κατάσταση κατά την οποία δεν είναι αναγκαίο κάποιο να γυρίζει γύρω-γύρω αυτό το γλυπτό, όπω είναι το σύγκριση ή για να δει τι διάφορε όψει. Είναι, μπορεί να είναι μέσα, μπορεί αυτό να είναι το περιβάλλον, μπορεί να είναι ένα διαρρύθμιση ενός χώρου. Αυτό όμως είναι μια τάση που ξεκινάει από τον κοσμοτιβισμό, από τη γλώσσα, από το οποίο σου τάθμιν, την οποία σου τάθμιν, που είχε οριστεί τα ανοίγματα πάλι του, δηλαδή τι, ότι ο όγκος δεν είναι όγκος, είναι διάθετος, ότι τελικά σημασία είναι ο χώρος, το κενό. Το κενό είναι σημαντικό από το γεμάτο. Είναι ισότιμο το κοινό του γεμάτου, του Μαξιμπίλα, θέλετε τη στέρα της Ρίζα από το κουτυπό. Αυτό θέλω να εξηγήσω. Είναι μια τάση της φωνής, εγώ δεν μπορώ σε αυτό να πω. Εγώ και όμως μου πεις εγκαταστάσεις, δεν μπορώ να κάνω μια σπορά από τις απόψεις γι' αυτό. Το πιο εγώ έχω τη θέση εγκαταστάσεις, δεν τώρα είναι κάτω να δεις. Γεια σας, θέλω να ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας για τη φράση που πολλές φορές μπορούμε να πούμε για τα φράση μπορούμε να πούμε η τέχνη για την τέχνη. Τι το κατάλαβα. Δεν πολλά. Η τέχνη για την τέχνη. Ναι. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτή την φράση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Δηλαδή πάω σε μια έκθεση και βλέπω τα εκθέματα και λέω αυτά είναι η τέχνη για την τέχνη. Δεν μου λένε κάτι, ξέρω. Η τέχνη για την τέχνη ήταν η μεγάλη κριτική την οποία έκανε, αν θέλετε, μετά τον αποκλεισμό της ρωσικής πρωτοπορίας στην Ρωσία. Την άλλο του στελισμού. Με την ιστορία του Ζιντάνοβ, εκείνη την εποχή. Η τέχνη για την τέχνη θεωρεί μια αστική, αν θέλετε, κατάλληλο αστικό. Ενώ ο καλλιτέχνης πρέπει να δουλεύει για τον λαό κτλ. Αυτό ήταν η βασική, αυτό είναι το βασικό άραγμα. Αυτό τι να σας απαντήσω. Εγώ προσωπικά κάθε τέχνη εργάζεται και δεν εργάζεται για τον λαό. Δηλαδή, ακούστε, υπάρχουν οι άνθρωποι. Είμαστε άνθρωποι. Δηλαδή είμαστε και άτομα. Δεν είμαστε μόνο ομάδες, είμαστε και άτομα. Και ως άτομα και έχουμε αντιδράσει διαφορετικές ο καθένας στον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε τη ζωή. Ένας καλλιτέχνης μπορεί να θέλει να κάνει έργα τα οποία να καταλαβαίνει ο κόσμος, όπως λέτε, να καταλαβαίνει. Και αυτό πάλι αυτό λάθος είναι, θα πει να καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει γιατί έβαλε το χρώμα εκεί, είναι το ίδιο, είναι το άλλο, δεν καταλαβαίνει. Βλέπει απλώς τη μια άλλη μια φιγούρα που είχε δει κάποτε, με τη φιγούρα και επομένως του δίνει την εντύπωση ότι κατάλαβε. Δεν κατάλαβε τίποτα. Η τέχνη, δηλαδή, η εργασία του καλλιτέχνη έχει πάντα σχέση με το πώς θα δει τα χρώματά του, πώς θα πει, πώς θα πει, τι είναι η ιδέα του, έχει σχέση με το σχεδιάκι που θα κάνει, γιατί επεξεργαστεί με αυτό θα έπρεπε να το χαλάσει. Αυτό είναι η εργασία του καλλιτέχνη. Το άλλο, αν μοιάζει με κάτι, δεν μοιάζει. Δεν ξέρω, γιατί στον άνθρωπο ήταν ζωτική και παραστατική τέχνη. Δεν είχε πάρα πολλές χιλιακυρίδες πιστωτές, ήταν πολύ πολύ λιγότερο, πολύ λιγότερο παραστατικά. Πολύ πιο συμβολικά ήταν αυτά που είχαν γίνει. Θέλω να το κολλήσω στο μνημονί που έχει επιχείρημα σε αυτό που είπατε. Θέλω να το κολλήσω στο άλλο κομμάτι που είπε και η συνάδελφος η Έλλη. Για την αιμονή που υπάρχει στην εποχή μας με τη χρήση της τεχνολογίας, χωρίς αυτό απαραίτητα να σημαίνει ότι και έργα τέχνης όλα αυτά που παράγονται έχουν και κάτι να μας πούνε. Έχουν κάτι να μας πούνε. Και συνήθως αυτή τη σύγχυση το να αντιμετωπίσω, γιατί και εγώ σαν εικαστικός, μια έκθεση τέχνη για την τέχνη για μένα, κατά τη γνώμη μου βέβαια, είναι συνήθως σε ομαδικές εκθέσεις που έχει τύχει να πάω, που χρησιμοποιείται αρκετά η τεχνολογία, και εγώ τη χρησιμοποιώ, και δεν μπορώ να καταλάβω τις συνδέσεις, δηλαδή, που συνήθως γίνεται από κάποιες μελλοντικές επιλογές. Οπότε δεν έχει και κάποια συνάδεια όλο αυτό πολλές φορές. Δηλαδή, χρησιμοποιείται για προς εντυπωσιασμό, χωρίς να έχει να οδηγεί κάπου, διανοητικά δηλαδή, να σε πηγαίνει κάπου. Πιο πολύ από να σε αποπροσανατολίζει. Όπως τα πολιτικά ερεθίσματα της τηλεόρασης. Εγώ ήθελα να σας πω ότι ακριβώς, γι' αυτό είπα και το παράδειγμα πριν, γιατί ό,τι μας τύχει στο εργαστήριο, εάν στο εργαστήριο για κάποιο λόγο ενδιαφέρεται ο καλλιτέχνης να δουλέψει με ψηφιακά, δουλεύει. Εάν θα βγάλει ψυχούλα από μέσα από αυτό το υλικό που λέγεται ψηφιακή τεχνολογία, αυτό είναι στα χέρια του, ή στο μυαλό του, ή στην ικανότητά του. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο για το τέχνη, για την τέχνη,
απαντώντας στον Μανώλη, αλλά όχι με σαφήνεια, για την έννοια του τόπου, και λέω Βόρεια Αμερική και Ευρώπη, η αλήθεια είναι ότι όταν θα βρεθώ με κάποιον άνθρωπο και μιλήσω τέχνη, το περίεργο είναι ότι έχουμε κοινά βιώματα, κοινές σκέψεις και δημιουργούμε μια γλωσσική συμπεριφορά συσχετισμού πολύ εύκολη, εάν βλέπουμε με τον ίδιο τρόπο την τέχνη. Τι θέλω να πω με αυτό, πως ο λόγος που εκφέρω σαν καλλιτέχνης γίνεται αντιληπτός από θεατές ή καλλιτέχνες που έχουν δει αυτά που έχω δει και εγώ, που έχουν νιώσει αυτά που έχω νιώσει και εγώ. Άρα, όταν μιλάω τέχνη, μιλάω σε αυτούς που μιλάνε τέχνη όπως μιλάω και εγώ. Είναι πολύ απλό. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Ήταν μια εμπειρία προσωπική. Μάιο του 68, στα Παρίσι, στην Πέτα. Ήμουνα, είχαμε κάνει την κατάληψη στο Ινεκόρ Πλατή του Ζετζιού. Λοιπόν, κάναμε συζητήσεις, δεν το έβρισα εκεί μέσα. Συζητήσεις. Λοιπόν, συζητήσεις ήταν ένα θέμα συζητήσεως το πριν αφοβερό. Είχαμε έναν σημαντική από το Μαλί. Από το Μαλί. Το Μαλί είναι η χειρότερη, πιο βοηθισμένη από τις πιο εγκοβαθμένες περιοχές της Αφρικής. Λοιπόν, ο συνάδελφος μας από το Μαλί έκανε μελέτες επάνω στον Πικάσο. Είχε κατηγορηθεί αγρίως τότε. Είμαστε μαθητές του Πικάσου. Λοιπόν, είχε κατηγορηθεί αγρίως. Γιατί είπαν ότι εφόσον είσαι από το Μαλί, δεν μπορείς εσύ να ασχολείσαι με τη δυτική τέχνη, θα ασχοληθείς με την τέχνη του τόπου σου. Και εγώ λέω, επειδή λέω ότι είμαστε άτομα και δεν είμαστε ομάδες, εάν κάποιος θέλει να ασχοληθεί, εγώ θεωρώ λογικό να ασχοληθεί. Έστω και αν είναι από το Μαλί, έστω και αν είναι μαύρος ή οτιδήποτε, γιατί αυτό υποδηλώνει έναν άλλο είδο ρατσισμό, τον οποίο ζούμε επίσης. Με πολλούς ρατσισμούς λέει η δυτική τέχνη, αυτό γιατί είναι μια άλλη τους άλλους. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Γι' αυτό και πιάνω τα μουσεία τα εθνολογικά, όπου τους παρουσιάζομαι όλους αυτούς, όλες τις αφρικανικές τέχνες, ως ένα είδος αυτό το ειδικό πράγμα, το οποίο εάν δεν εντάξει να αναγνωρίζετε την ταυτότητά του, αλλά πάντως για να είμαι ειλικρινής, οι ιδέες θα ξεκινούν πάντα από μια ρατσιστική ιδέα ότι αυτή είναι άλλη και δεν παίρνουν εδώ και εμείς παίρνουν εκεί. Λοιπόν, αυτό εκεί είναι εναντίον αυτά τα απόψε. Όλοι είναι διαθέσιμοι για όλα και όλοι μπορούν να ασχοληθούν με όλα. Και έχουν το δικαίωμα να ασχοληθούν με όλα. Και κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει στους ανθρώπους να ασχολείται με αυτό και όχι με εκείνο. Αρχή, ο ίδιος το αισθάνεται και το θέλει. Λοιπόν, όλα αυτά, η τέχνη για τον λαό και τα λοιπά, έχουν μια άλλη ιστορία. Λέω, δεν νομίζω πως σήμερα έχει καμία. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι υπέρ του εμπορευματικού συστήματος και όλα αυτά. Αυτή είναι η ιστορία. Αλλά ο σκοπός είναι να δούμε. Η τέχνη είναι πολιτιστικό αγαθό ή εμπορικό αγαθό, γιατί υπάρχει το χρηματιστήριο της τέχνης. Τι είναι τέχνη τελικά. Τι ακριβώς είναι τέχνη. Για αυτό είναι μόρφωρο καθένα. Όχι, λέει αν είναι πολιτιστικό ή εμπορικό αγαθό. Πώς το θυμήθηκα ένα παλιό γεπωνέζικο παραμύθι. Όπου είναι ένας μεγάλος ζωγράφος, έχει ένα μαθητή ζωγράφο, το βάζει να ζωγραφεί σε ένα σπιτάκι στο τέλος μιας αυλής και στο μεταξύ πεθαίνει ο δάσκαλος πριν τελειώσει το έργο. Ο μαθητής κλαίει, τα μάτια του έχουν θολώσει, σχεδόν τυφλώνεται από το κλάμα, είναι σε κατάσταση ψυχοσυναισθηματική τέτοια που δεν αντέχει να ζει χωρίς το δάσκαλό του και ξαφνικά βλέπει εντός εισαγωγικών. Το παραμύθι δεν έχει εισαγωγικά, βλέπει να στον πίνακα το μισοτελειωμένο να βγαίνει από την πόρτα ο δάσκαλος, ο πεθαμένος και να του κάνει νόημα έργο. Οπότε πηδάει αυτός μέσα στον πίνακα, τεχνολογία εμβίδησης, σε στιγμή ανύποπτη, πηδάει μέσα στον πίνακα, μπαίνει στο σπίτι και ξαναβγαίνει μετά από πολλά χρόνια γέρος και ο ίδιος, αλλά πρώτα πάνω ζωγράφος. Αυτό απαντάει και στο τι σημαίνει το μέσο που χρησιμοποιούμε, τι σημαίνει το. Η τέχνη είναι προϊόν του νου του δικού μας, το δικό μου το μυαλό. Δηλαδή, πόσο κάνει αυτό το έργο, η τέχνη γίνεται εμπορική αυτονάτως. Αν το δικό μου μυαλό κάθεται και συμβαίνει μέχρι με το έργο, είναι πείραμα, είναι τέχνη.
πιο ιστορικός, που συμβαίνει και εγώ, θα καθίσει να το βάλει σε ένα κουτάκι και να τον αντρέψει ο επόμενος ιστορικός. Έχει να κάνει με την τεχνολογία, αλλά με οδηγεί σε κάποιες σκέψεις. Σχετικά με την χειρονακτικότητα πια σε αυτά τα έργα και το ίδιο υπάρχει σωματικότητα, υπάρχει επαφή με το έργο. Ενώ με την άλλη σειρά που μου είπατε που είχατε κάνει και τα ποιήματα, εκεί προφανώς ήταν μόνο τεχνολογία. Σαν καλή τέχνη. Γιατί τελικά το βάλαμε η τεχνολογία και το έργο όταν παράγεται είναι πιο δυνατή σε εσάς μορφή όταν εκλέγεστε και σωματικά, όταν ήταν και το χειρονακτικό, όταν είναι στον πραγματικό κόσμο ή όταν είναι μέσα στο ψηφιακό. Απ' την ώρα που και τα δύο, ναι, απ' την ώρα που και τα δύο είναι υλικά και μπορώ να τα χρησιμοποιήσω, αυτό που μου δίνει τη μεγαλύτερη χαρά είναι το τυχαίο αποτέλεσμα. Και αν το τυχαίο αποτέλεσμα είναι κάτι που με θαμπώνει, που μου κάνει όμορφο, τότε το υπογράφω, λέω τελείως. Δηλαδή και με το ψηφιακό, αλλά και με αυτά τα έργα, στο ψηφιακό ήταν ακόμα πιο έντονο. Μπορεί να ήμουν μπροστά σε ένα κομπιούτερ, αλλά ακριβώς επειδή δεν ήξερα τι θα βγάλει, προχωρούσα έως όπου κάποια στιγμή ήταν κάτι που έλεγα μέχρι εδώ για το βιβλίο φτάνει. Και αυτό είναι η χαρά του κοντέινερ. Θα φτάσει ένα σημείο, θα το φτάσει βλέποντάς το ή και τυχαία μπορεί να βγει από την αρχή ας πούμε, να είναι κάτι πολύ ωραίο που να το συγκινεί. Και κάτι που να θεωρεί ότι συνεχίζει σε αυτή την ίδια λινή του κοντέ, γραμμή σκέψης, που ήταν τα προηγούμενα έργα, άρα δημιουργεί ένα συνολικό έργο. Έχεις από τη μία το έργο σου, όπου θες να δώσεις μια συνέχεια, και από την άλλη το καινούργιο, που μπορεί και σε ένα κατά κυκλώνα να σε εξπλήξει. Αλλά το ένα από τα άλλα είναι περίπου τα ίδια. Εδώ πέρα απλώς υπάρχει πιο πολύ σκόπος. Τεράστιο σκόπος, καταρχήν βλέπω βράδυ. Σκοτάνε, σκοτάνε. Γιατί για να μπορέσω να κουμπίσω αυτά τα δύο άτομα καλωδιάκια ή τέσσερα καλωδιάκια, είμαι συνέχεια μέσα στο σκοτάδι, δοκιμάζω που πηγαίνω, κάνω και κάποια περίεργα σχέδια δίπλα για να δω μετά με φως πού υπάρχει απογειμότητα, πού δεν υπάρχει απογειμότητα, γιατί όλα αυτά εδώ τα σίδερα που ρίχνω, εκεί πέρα για να μπουν και να μην ξεπολύσουν, μπορεί αυτό πια ένα χρόνο να τα κολλάω και να τα ξύνω και να πέφτουν και τσουκ πραγματικά σταθεροποιηθούν. Το ίδιο και με εκείνο εκεί το πράσινο, το οποίο είναι οξυδωμένος καλκός, δεν είναι χρώμα. Δηλαδή και αυτή η οξύδωση ακόμα, δηλαδή η σκόνη, είναι πολυμένη πάνω σε καουτσού, μη αγώγημο υλικό. Αυτό είναι άπειρα χρόνια, σε όλο που βαρέθηκα, το παράτησα και φέτος το τελείωσα. Και όλοι οι 2004-2005, το παράτησα 5 χρόνια, το βαρέθηκα. Δηλαδή αυτά έχουν και αυτό το χαρακτήρα, ότι δεν βγαίνουν εύκολα και άρα δεν ευχαριστιέσαι. Δουλεύεις και δεν βλέπεις κάτι να τελειώνει. Αυτό ενώ με τα ψηφιακά τεσμών τελειώνει πιο γρήγορα. Ακριβώς εκείνο κίνδυνος, ότι κινδυνεύει να χαθεί όμως αυτό το κομμάτι της εμπλοκής μας, της σωματικής εμπλοκής μας, της παραγωγής του έργου, μέσα από το ψηφιακό κόσμο, χάνεται αυτό. Ναι, εγώ το κάνω, δεν μπορώ να το κάνω συνέχεια. Αυτό γίνεται έτσι για διακοπή ανάμεσα σε κάποια έργα. Άρα αυτό θα πρέπει να μιλήσει ένας τεχνολογικός ψηφιακός καλλιτέχνης κανονικός. Κάνει μόνο αυτό. Άμα κάνει μόνο αυτό, όπως έχω ένα φίλο, ο οποίος κάνει μόνο games, αλλά games με μια άλλη λογική. Δηλαδή φωτογραφίζει το χώρο απ' έξω, ας πούμε αυτή την περιοχή, και κάνει ένα δικό του παιχνίδι. Στο οποίο τα παιδιά, αν θα το παίξουν, θα είναι άλλο παιχνίδι. Αυτός έχει εγκαταλείψει τη ζωγραφική και τα games αυτά είναι όλη τη ζωή. Αλλά βέβαια, τι φωτογραφίες τραβάει απ' έξω και μετά τις ψηφιοποιεί κτλ. Δηλαδή, δεν έπεται. Μπορεί, υπάρχουν άλλοι καλλιτέχνες όπως ο Στελάρ, που το ψηφιακό, δηλαδή το χέρι του, το κουνούσα εγώ μέσα από το κομπιούτερ. Άρα εκείνος ήταν ένα κορμί
με ψηφιακά, όχι δεν λέγεται ψηφιακά, λέγεται με ρομποτική τεχνολογία και με διάδραση μέσω ίντερνετ. Άρα υπήρχε κορμή και πάρα πολλά παραδείγματα με κορμή, μέχρι που μπήκε και μέσα στο DNA ο κώδικας, λέει η κυρία Χατζηγιάννη, που τα έχει μελετήσει. Δηλαδή, το προχώρημα το ερευνητικό των ψηφιακών είναι πλέον τρομακτικό, έχει φτάσει σε σημεία. Αλλά που είναι μια άλλη τέχνη, μια άλλη οπτική, μια άλλη προσέγγιση. Και η πραγματοποίηση είναι καθαρά πλέον νοητική και λιγότερο αισθαντική, όπως την ξέραμε. Η πιο εγκεφαλική, έτσι πιο. Και οι νευροβιολόγοι, αυτοί που ασχολούνται με νευροφυσιολογία, έχουν να πούν πάρα πολλά πράγματα για την τέχνη και δουλεύουν μαζί με καλλιτέχνες. Δηλαδή αυτό το θαυμάσιο του της αρχής του 21ου αιώνα, ότι καθόντως στο ίδιο ερευνητικό κέντρο, αυτό που λέμε καλλιτέχνη, αυτό που λέμε επιστήμονα, με τον καλλιτέχνη να έχει επιστημονικές δεξιότητες και με τον επιστήμονα να έχει μετροπτωσκέψεις στο να μπορεί να κάνει διάλογο με τον καλλιτέχνη. Αυτή η όλη μας είναι το πρόβλημα. Εξάλλου, κάποιος πριν που είπε για το σχέδιο, η κυρία εκεί με το... Ναι, που λέγατε για το σχέδιο, ήθελα να σας πω ότι κάποια στιγμή, σε ένα κείμενο που έγραφε για τον 20ο αιώνα και το τέλος του, μου ήρθε η εξής φράση. Μήπως η σπηλιά της Λεσκό, ή του Λεσκό, του Λεσκό, με τα πρώτα εκείνα σχέδια, δεν είναι τώρα ή και τα πρώτα μετά ζωγραφικά έργα που ήταν αφιερωμένα στη φωτιά που καίγεται στο σπίτι, δεν έχουν να κάνουν με την φωτιά σε εισαγωγικά που καίει η οθόνη μας. Δηλαδή μήπως πλέον ένα σπίτι χωρίς οθόνη δεν είναι ένα σπίτι χωρίς εστία. Ναι, χωρίς εστία φωτιάς. Δηλαδή. Μήπως δεν είμαστε πάλι μέσα στη σπηλιά της του Λεσκό. Και με το κινητό στο χέρι. Και με το κινητό στο χέρι, όπου πλέον πήγαμε την εστία στο χέρι. Και εκεί περίεργο με σχόλεις, και εκεί πολύ περίεργο, διαβάζω μια φορά ένα Λεωνάρντο με κάποιον επιστήμονα καθηγητή, που γράφει το εξής μυστήριο κείμενο. Άλλε, η πρώτη κινητική τέχνη δεν είναι τώρα για αυτό τον αιώνα ή τα μεγάλα κινητικά γλυπτά στην πιάτα Σαν Μάρκο, στη μετασκευή του ρολογιού, όπου βγαίνει ένα γλυπτό κινητικό και χτυπάει το γκόγκ στη στάδε, το οποίο είναι κινητική γλυπτική, αλλά είναι στη σπηλιά της Λεσκό. Γιατί, του Λεσκό, το λέμε, γιατί, διότι αυτός ο πραγματικά τελείως πριμιτήφ επιστήμονας, καθηγητής είναι στο MIT αυτός, αλλά τελείως πριμιτήφ, τι σκέφτηκε. Πήγε μες στο Λεσκό και έβαλε φωτιά. Φως. Όχι, φωτιά. Φωτιά με τι, με κερί. Και τι αποκαλύφθηκε. Ότι επειδή τρεμόπαιζε η φωτιά, αυτά τα περίεργα σχεδιάκια που νιώψαν. Δηλαδή το κυνήγι του τάβρου και κάποια που έχουμε δει, άμα τα δεις πως είναι σχεδιασμένα, το μάλλον στο κερί, αυτά τρεμοπαίζοντας κουνούνται. Και είπε ακριβώς ότι εκεί αρχίζει κινητική τέχνη. Το λέω γιατί προχωρώντας οι ματιές, μπορούμε να ξαναδιαβάσουμε τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Εξαρτάται κιόλας πόσο κανείς ταυτίζεται με αυτό που θεωρείται στις οθόνη, ότι είναι η φωτιά. Γιατί για μένα δεν έχει σημασία αν δεν δω τηλεόραση μια μέρα, ξέρω εγώ, ή αν δεν δω το ίντερνετ. Γιατί δεν είναι τόσο πολύ ταύτιση. Καταλάβετε. Γιατί είναι και λίγο προσωπικό. Εγώ δεν μπορώ να το λέω και δικό. Εγώ δεν μπορώ να το βάλω σε παγκόσμια φύλλα να κάνω το πρόβλημα. Γιατί το βλέπω και πιο σωτήριο να δείξει πιο όπως... Σωτήριο είναι. Πιο πολύ έχουμε τα κινητά μας, τα τηλέφωνα. Δεν είναι ότι το ταυτίζουν τόσο πολύ και όχι, γιατί δεν το ξέρω. Δεν είναι σωτήριο η τηλέφωνη, δεν το ξέρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε 30 του μηνός μία βιολίστρια καταπληκτική, η οποία θα παίξει από Προκόφιεφ έως τον Κώστα τον Ματζόρο που κάθεται από πίσω. Και σήμερα μας βοηθάει στη λήψη του
της βραδιάς και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε όμως και 2 Δεκεμβρίου έναν καθηγητή διαστημικής φυσικής, τον Ιωάννη Δαντλή, φίλο του Κώστα Ματζόρου, ο οποίος μου τον σύστησε, ο οποίος είναι και διευθυντής του Αστεροσκοπείου του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος θα μιλήσει για τα αστρομελέκια που βρίσκονται στο χάος. Είναι ένας θαυμάσιος επιστήμονας, ο οποίος το μόνο που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι φέρνοντας θα αγαπήσετε τα αστέρια, αν θα αισθάνεστε ότι είσαστε διαστημική φυσική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.